Χαίρετε όλοι, καλημέρα. Να ευχαριστήσω και εγώ και την Σίλβια και την Έλλη και όλους που βρίσκεστε εδώ σήμερα μαζί μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου, όπως ξέρετε, να μοιράζομαι μαζί σας τις εξελίξεις που υπάρχουν στον τομέα της πολιτικής και της πρακτικής, στο κομμάτι της ανοιχτής επιστήμης. Και αυτό που σήμερα θα ήθελα να δούμε μαζί και συζητήσαμε και με τα notes, έχει να κάνει ακριβώς με το πώς εξελίσσεται αυτή η πολιτική στο κομμάτι, ένα κομμάτι που συχνά φαίνεται αντιθετικό και είναι η σύνδεση ανάμεσα στην ανοιχτή επιστήμη και στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Και νομίζω ότι ακόμα και αυτή η έκφραση, εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, είναι παραπλανητική. Θα ξεκινήσω λοιπόν να μοιραστώ λίγο την οθόνη μου. Πείτε μου αν βλέπετε το PowerPoint. Να κάνω και full screen, αν μπορεί να εμφανιστεί. Δεν ξέρω αν θα εμφανιστεί. Το βλέπετε ως full screen, απλώς ας μου πει κάποιος ναι. Ναι, πρόδρομο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν με την παρουσίαση και το πρώτο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να δούμε είναι να ρωτήσω κάτι, Έλλη, έχουμε πόση ώρα θέλετε να αφιερώσω στην σημερινή παρουσίαση, 30 λεπτά, 45. 45, ναι, και σε αφήσουμε. 45 λεπτά. Παρακαλώ, θα πάω γύρω στα 40 λεπτά και μετά μπορούμε να διακόψουμε. Μετά στη συνέχεια θα κάτσουμε να δούμε τις ερωτήσεις, οι οποίες θα είναι αρκετές, γιατί περισσότερο θα σας δώσω ένα πλαίσιο. Και να πω επίσης ότι υπάρχουν και διάφορα άλλα σεμινάρια στα οποία θα σας προτείνω να παρακολουθήσετε και αυτές τις μέρες και τα οποία είναι ενδιαφέροντα σε αυτό το θέμα. Ξεκινάω λίγο με ένα βασικό κομμάτι που φαίνεται λίγο ίσως αυτονόητο. Τι είναι έρευνα? Και γιατί το λέω αυτό? Ξεκίνησα μιλώντας για το πώς μπλέκουμε καμιά φορά, μιλάμε για εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων και ανοιχτή επιστήμη. Και εκεί κάπου μπερδευόμαστε. Μπερδευόμαστε για ποιο λόγο? Γιατί κατανοούμε πολύ περιορισμένο τρόπο την έρευνα, εξακολουθούμε να έχουμε, ειδικά οι ερευνητές μας, οι οποίοι είναι, αν θέλετε, οι πελάτες μας, έχουν ένα περιορισμένο τρόπο που σκέφτονται την έρευνα, σκέφτονται το αποτέλεσμα. Ενώ, όπως ξέρουμε από την ανοιχτή επιστήμη, η όλη διαδικασία πρέπει να σχεδιαστεί από την πρώτη στιγμή και οι διαλέξεις που έχετε παρακολουθήσει και για τα DNPs είναι κρίσιμες σε αυτό το σημείο. Και κατά δεύτερο λόγο, αισθανόμαστε πολύ συχνά ότι η εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι κάτι το οποίο ταυτίζεται με την κλειστότητά τους και ότι τα δύο είναι αντιθετικά. Ελάτε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τι είναι research και τι αισθανόμαστε γι' αυτό. Συνήθως σκεφτόμαστε την έρευνα με συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή σκεφτόμαστε ερευνητικά αποτελέσματα. Εδώ πήρα το πρώτο άρθρο που εμφανίζεται στο Zenodo αυτή τη στιγμή. Τη σκεφτόμαστε ως κάτι, ειδικά στο κομμάτι της ανοιχτής έρευνας, που εμφανίζεται σε ένα αποθετήριο και είναι ένα paper. Έχει πολλαπλούς συνεισφέροντες και αυτό. Οι περισσότεροι ερευνητές δυστυχώς σκέφτονται αυτό. Ακόμα. Βέβαια, ακόμα και αυτό, αν κάτσει κάποιος και το δει, θα παρατηρήσει αυτόματα κάποια πράγματα τα οποία μας δείχνουν ότι το ίδιο το paper δεν είναι ένα απλό paper. Δηλαδή, εδώ, εάν κάτσουμε και δούμε λίγο παραπάνω, θα παρατηρήσουμε ότι ήδη έχουμε κάποια κομμάτια τα οποία είναι, data. Δηλαδή, έχουμε ήδη μεταδεδομένα τα οποία εμφανίζονται, ήδη έχουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς το υλικό αυτό το παρακολουθεί και το βλέπει κάποιος, δηλαδή έχουμε μετρικά πάνω σε αυτό, και ακόμα και για τους ίδιους τους ερευνητές, όπως βλέπετε εδώ από τα IDs, είναι δυνατόν να τραβήξουμε περαιτέρω δεδομένα. Άρα ένα πράγμα, το πρώτο, το οποίο οι νεότερες ίσως γενιές ερευνητών το κατανοούν καλύτερα, αλλά ακόμα δεν είναι το κανονικό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι το κλασικό στην ερευνητική κοινότητα, είναι ότι ακόμα και αυτό που είναι output, έχει δεδομένα, ακόμα και δεν μιλάμε για τα πρωτογενή δεδομένα, μιλάμε ακόμα και την ίδια τη δημοσίευση, κάτι που όσοι είναι στον χώρο των επιστημών πληροφορίας, οι όλοι information scientists και βιβλιοθηκονόμοι το ξέρουν, αλλά ακόμα δεν είναι κάτι το οποίο είναι κεκτημένο για τους ίδιους τους ερευνητές μας. Έχει μια σημασία αυτό, θα επανέλθω σε αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι το καταλαβαίνουμε ως κάτι το οποίο συμβαίνει σε ένα παραδοσιακό εργαστήριο. Αυτό το κατανοούμε ως μεμονωμένο εργαστήριο και θα δούμε στη συνέχεια ότι τι έχει αλλάξει αυτό. Αλλά δείχνω αυτή την εικόνα γιατί και αυτή είναι μια εικόνα. Αν δεν σκεφτόμαστε την έρευνα ως publication, τη σκεφτόμαστε ως εργαστήριο. Το τρίτο κομμάτι είναι ότι τη σκεφτόμαστε ως data, αλλά τα data τα σκεφτόμαστε συνήθως
ως πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με αριθμούς, πράγματα τα οποία εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Και εδώ αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά είναι το δεύτερο στάδιο. Δηλαδή, θα το δείξουμε και λίγο μετά, είναι μετρήσεις αυτές οι οποίες έχουν καταγραφεί. Αλλά είναι δυνατόν τα πρωτογενή δεδομένα, ειδικά στις κοινωνικές επιστήμες, θα δούμε συνέχεια να μην εμφανίζονται μόνο έτσι. Για να δούμε τώρα πώς είναι η έρευνα σήμερα πραγματικά. Δηλαδή, από το κομμάτι της δημοσίευσης των καθαρών δεδομένων και του εργαστηρίου, που είναι οι βασικές μας τα preconceptions, τι βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει. Η έρευνα πάρα πολύ συχνά, ακόμα και αν είναι ψηφιακή, αφορά πράγματα σαν και αυτό. Δηλαδή, αν θέλω να κάνω, θα φέρω αρκετά παραδείγματα που έχουν να κάνουν με κόρπορα. Αν θέλω να κάνω οποιαδήποτε content analysis ποσοτική, θα κάνω κάποια μορφή machine learning, το οποίο πολύ συχνά θα τραβήξει δεδομένα από παλιά πράγματα. Δηλαδή, το γεγονός ότι κάνω machine learning δεν σημαίνει ότι θα πάω δε και καλά να μαζέψω το Twitter, που θα επανέλθω και σε αυτό. Πολύ συχνά θα αναστρέξω και σε παλαιότερες πηγές. Δηλαδή, πολύ παραδοσιακές μορφές έρευνας έχουν πλέον ένα κομμάτι ότι πρέπει να συλλέξω πληροφορία από πρωτογενείς πηγές, οι οποίες είναι σε αναλογική μορφή και αρκετά παλιάς. Και θα δούμε γιατί αυτό είναι σημαντικό. Εδώ έχω ένα έργο ψηφιακής, είναι ένα ψηφιακό έργο ψηφιακής τέχνης, το οποίο το ενδιαφέρον κομμάτι είναι όλο computer generated και έχει το σημείο ότι αυτό έχει αποτελέσει για να φτιάξει τον κάθε χαρακτήρα η δημιουργός, έψαξε, βρήκε και μάζεψε και ανθρώπινη κίνηση. Δηλαδή πολλά από αυτά σήμαινε ότι για να φτιάξει αυτούς τους χαρακτήρες που βλέπετε εσείς εδώ, αυτό σήμαινε ότι προηγουμένως για να φτιάξει αυτό το χαρακτήρα, που είναι ένας χαρακτήρας που εμφανίζεται 2-3 φορές, υπήρχε ένας πραγματικός άνθρωπος από τον οποίο μάζεψε κίνηση. Άρα έπρεπε να μαζέψει δεδομένα που είχαν να κάνουν με το ανθρώπινο σώμα και όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες παρουσιάσεις, άρα είχαν να κάνουν με προσωπικά και πολλές φορές ευαίσθητα δεδομένα. Επίσης, επειδή είχε αφήγηση αυτό το έργο, σήμαινε ότι έπρεπε να μαζέψει και αφηγήσεις. Άρα δηλαδή να μαζέψει δεδομένα τα οποία προέρχονται από έργα, γιατί θα το αναφέρω, θα το δούμε και πιο αναλυτικά, τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα έργα τα οποία μπαίνανε σε ένα, τυπικό περιβάλλον. Έπρεπε να μαζέψει πολλή έρευνα πεδίου, η οποία περιλάμβανε δεδομένα τα οποία, αν ρώταγαμε σε ποιον ανήκει η ιδιοκτησία, δεν είναι ξεκάθαρο στον ερευνητή. Αν με ρωτάς εμένα ως νομικό, θα σου πω ξεκάθαρα ότι έχουμε το δικαίωμα της προσωπικότητας, τα προσωπικά δεδομένα και την πνευματική ιδιοκτησία. Για τον ερευνητή αυτό είναι αρκετά περίπλοκο να γίνει. Επίσης, το αναφέρω αυτό ως παράδειγμα, γιατί πρόκειται για ένα έργο το οποίο είναι καλλιτεχνικό και το οποίο ωστόσο ήταν αδύνατο να γίνει χωρίς να έχει συμπλεγμένους ερευνητές, ούτε καν practitioners πάνω σε αυτό. Πάμε να δούμε το επόμενο κομμάτι, το επόμενο παράδειγμα που ήθελα να δω μαζί σας. Λοιπόν, αυτό είναι η φωτογραφία, μία φωτογραφία από τις πρώτες όταν βάλεις Ακρόπολη στο Instagram. Έτσι, και διάλεξα μια ήπια, όχι κι άλλες. Γιατί το λέω αυτό? Έχουμε πάρα πολλή έρευνα η οποία γίνεται, είτε είναι κοινωνική είτε είναι τεχνική, η οποία γίνεται πάνω σε κοινωνικά δίκτυα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναρωτηθώ για τα πνευματικά δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα, λέω το ξεκάθαρο, τα δύο αυτά πρώτα, καθώς και τους όρους με τους οποίους παρέχει την πληροφορία αυτή μέσα από μία πλατφόρμα, ένα κοινωνικό δίκτυο. Άρα, τι σημαίνει? Πολλές φορές πριν φτάσουμε στο σημείο της εκμετάλλευσης, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ερώτημα της εισαγωγής των δεδομένων και θα επανέλθω με αρκετή μεγάλη λεπτομέρεια σε αυτό. Αλλά αυτό αφορά συνήθως πια όταν εξετάζουμε πλατφόρμες, γιατί η περισσότερη πληροφορία, η οποία είναι κοινωνική πληροφορία και άρα αφορά τους κοινωνικούς ερευνητές μας, ή έχουμε μεγάλα σετ δεδομένων που είναι διαθέσιμα, είναι μέσα από κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε σίγουρα ζητήματα προσωπικών δεδομένων, ζητήματα πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας και ζητήματα συμβατικά σε σχέση με το πώς εμείς προσεγγίζουμε την πλατφόρμα. Πάμε να δούμε το επόμενο μου παράδειγμα. Εδώ είναι ένα GIF, έτσι που έχω πάρει. Αυτό γιατί το λέω? Πάρα πολύ συχνά επίσης, προκειμένου να μπορέσουμε να λήξουμε, να απαντήσουμε ερωτήματα, θα χρησιμοποιήσουμε περιεχόμενο το οποίο έχει δημιουργηθεί από τους χρήστες. Δηλαδή, αυτό είναι ένα GIF. Άρα είναι επεξεργασμένο από ένα αρχικό κλιπάκι που είναι από ένα εμπορικό βίντεο. Αυτό σημαίνει πολύ πρακτικά ότι πρέπει να εξετάσω 1-2 επίπεδα δικαιωμάτων. Δεν μπορώ να το απαντήσω απευθείας. Δεν είναι ότι θα πάω στην εταιρεία των Simpsons και θα το πάρω. Πρέπει να πάω και σε αυτόν που έκανε την επεξεργασία, αν θέλω να είμαι τυπικά κατοχυρωμένος. Και μετά εδώ έχω παραδείγματα πάλι από κόρπορα, που αυτό προέρχεται από ένα transcription από μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες telecenter και η οποία κάνει μία απομαγνητοφώνηση αυτόματη
και στη συνέχεια πουλάει τα κόρπορα ή διαθέτει τα κόρπορα σε εταιρείες προκειμένου να κάνουν machine learning, να εκπαιδεύσουν κάποια μηχανή. Γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό? Πρώτα απ' όλα, γιατί δείχνει ότι πάρα πολλά από τα δεδομένα τα οποία μαζεύουμε είναι από εταιρείες, επανέρχεται συνέχεια αυτό το ζήτημα, είναι από πλατφόρμες ή μεγάλες εταιρείες. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι πολύ συχνά η απομαγνητοφώνησή τους έχει ήδη πάρει μία επεξεργασία από μία μηχανή. Και το τρίτο κομμάτι είναι δεν ξέρουν και αυτοί τι έχει μέσα. Δηλαδή, εδώ πέρα, σε αυτό το κομμάτι, μπορεί να δίνει δύο πράγματα. Μπορεί ο assistant να είναι μηχανή, να είναι ένα bot. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι μπορεί να έχει προσωπικά δεδομένα. Από τον αριθμό της κάρτας, της πιστωτικής, αν είναι telecenter τράπεζας ή κινητής τηλεφωνίας, που είναι πάρα πολύ συνήθες, αυτό είναι από κινητή τηλεφωνία, μέχρι κομμάτια που έχουν να κάνουν με οικογενειακή κατάσταση, αριθμούς τηλεφώνου κτλ. Τι θα πει αυτό λοιπόν, ότι όταν παίρνω τα δεδομένα, πάλι δεν σημαίνει ότι τα παίρνω καθαρά, δηλαδή καθαρά και νομικά, έχεις αρκετά ζητήματα με αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι στον αντίποδα αυτών έχουμε όλο ένα και περισσότερη πληροφορία, η οποία είναι πληροφορία η οποία είναι δημόσια διαθέσιμη. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, έχουμε διάφορες τομείς λήψης της πληροφορίας και των δεδομένων, της πρωτογενούς, οι οποίες είναι περιοριστικοί, είτε επειδή προέρχονται από μια πλατφόρμα που μας το δίνει μια συμφωνία εμπιστευτικότητας, είτε επειδή τα κάνουμε scrape ή scrap, όπως τα λέμε στα ελληνικά, και την οποία τραβάμε την πληροφορία και μετά πρέπει να την πειράξουμε για να είναι, πρέπει να είμαστε σύμφωνοι με τη συμφωνία μας για πρέπει να την νομιμοποιήσουμε. Αλλά και πολύ συχνά πρόκειται για πληροφορία που είναι δημόσια διαθέσιμη και άρα υπάρχουν επιτρεπτικά regimes, δηλαδή υπάρχουν τομείς πληροφορίας οι οποίες από το νόμο, και αυτό είναι το πλαίσιο πολιτικής του ευρωπαϊκό, που ενισχύουν την πληροφορία να ρεύσει. Και εδώ πέρα έχω ένα κομμάτι που είναι από το ELRC, να αντίστοιχο με το προηγούμενο. Τώρα, γιατί έχω αυτή την εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο lab? Δεν υπάρχουν πια labs τα οποία να είναι μόνο δοκιμαστικοί σωλήνες. Πάντοτε έχουν ένα σύστημα πληροφοριακό στο οποίο καταγράφεται πληροφορία. Αυτό από τη μία πλευρά είναι πολύ θετικό, γιατί μας βάζει μέσα στον τομέα της επιστήμης και μάλιστα της ανοιχτής επιστήμης, αλλά όπως θα δούμε και εκτεταμένα στη συνέχεια, για να μπορέσω να διαθέσω ανοιχτά ή να έχω την επιλογή να διαθέσω ανοιχτά ή να πάω για μια πατέντα, θα πρέπει να έχω διαρθρώσει την ερευνητική μου διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος της, έτσι ώστε να μου επιτρέπει τις περισσότερες επιλογές. Δηλαδή, όταν μαζεύω τα δεδομένα, πρώτα απ' όλα εκ των πραγμάτων πρέπει να κοιτάξω μία σειρά από ρυθμίσεις οι οποίες δεν προέρχονται από τον νόμο, αλλά πολύ συχνά είναι ρυθμίσεις από κώδικες δεοντολογίες, πρωτόκολλα που έχουμε μέσα στο νοσοκομείο, κώδικες ηθικής και δεοντολογίας που πλέον είναι υποχρεωτικοί για όλα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και άρα πρέπει να κάτσω να κάνω μια συστηματική καταγραφή αυτού του περιβάλλοντος προκειμένου να μπορώ να ξέρω τι δυνατότητες έχω. Εδώ έχω αυτή τη φωτογραφία, είναι stock food image, είναι, την έχω τραβήξει από το διαδίκτυο. Και γιατί την έχω? Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές να δω περιπτώσεις από μαθήματα μέχρι έρευνα που περιλαμβάνουν ανηλίκους, οι οποίοι μας εισάγουν πάλι σε ένα νέο τομέα, σε μια σειρά από άδειες που πρέπει να πάρουμε από γονείς, και μία σειρά από πράγματα τα οποία ενδεχομένως πρέπει να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τους ανηλίκους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό και είναι ένα βασικό κομμάτι με το οποίο κατανοούμε πια τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η έρευνα στην Ευρώπη. Η έρευνα και γενικά η χρήση πληροφοριών που αφορούν τους ανηλίκους, γιατί έχουμε πια πληροφορικοποίηση της ζωής πολύ νωρίτερα από ό,τι είχαμε πριν. Εδώ είναι μια φωτογραφία από ένα πάρκο. Φανταστείτε όμως ότι ένα παιδί 12-14 ετών είναι δυνατόν να είναι μέσα σε ένα κοινωνικό δίκτυο ή να μοιράζεται φωτογραφίες, ή το χειρότερο, να μοιράζεται φωτογραφίες πάνω σε ένα Viber ή πάνω σε ένα WhatsApp, και οι οποίες πληροφορίες στη συνέχεια μπορεί με κάποιο τρόπο να φτάσουν στον ερευνητή. Μπορεί ο ερευνητής να κάνει αυτή την έρευνα. Άρα θα πει ότι πρέπει να σχεδιάσει το πρωτόκολλό του από την αρχή με μία λογική, η οποία να του επιτρέπει τη μεγιστοποίηση της ερευνητικής του δραστηριότητας και τη μη αποκλεισμό της πιθανής του εκμετάλλευσης. Θα κλείσω με δύο εικόνες, οι οποίες μας δείχνουν και μία τάση, γιατί μιλάω συνήθως όλα τα παραδείγματα που είδατε, μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι είναι παραδείγματα που κλείνουν την πληροφορία. Θέλω όμως να σας δείξω δύο παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο ανοίγει η πληροφορία στην Ευρώπη σήμερα. Μπορεί να το ξέρετε αυτό, το Project Gaia X. Εδώ έχω αυτό
αν το δείτε, στο πάνω του μέρος, είναι κακή εικόνα, τώρα το είδα ότι δεν έχω καλή ανάλυση, αλλά εάν δείτε αυτό το κομμάτι εδώ, το επάνω, θα παρατηρήσετε ότι έχει το σημάδι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό project, αλλά είναι ένα project το οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει ξεκινήσει από μεγάλες εταιρείες της Κεντρικής Ευρώπης και έχει ως στόχο να δημιουργηθούν αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση Trusted Data Spaces. Μιλήσαμε στην προηγούμενο webinar γι' αυτό. Είναι η μεγάλη τάση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει μια σημασία να την καταλάβουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτική, και δεν θα μπω αναλυτικά σήμερα σε συγκεκριμένους νόμους, γιατί θέλω να κατέβω θα το δούμε από την πλευρά του ερευνητή. Μιλήσαμε στο προηγούμενο webinar αρκετά για το νομοθετικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών των πολιτικών. Αυτό που θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μεγιστοποιήσει αφενός την διάχυση και τη ροή των δεδομένων, και αυτό το πετυχαίνει με νόμους όπως η οδηγία για την ελεύθερη χρήση της δημόσιας πληροφορίας, ο κανονισμός για την ελεύθερη ροή της μη προσωπικής πληροφορίας, για τον οποίο μιλήσαμε λίγο την περασμένη φορά, θα επανέλθω σε αυτό, και ακόμη και ο κανονισμός για την προστασία, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Δηλαδή, αυτοί είναι όλες ρυθμίσεις που θέλουν να ενισχύσουν τη ροή της πληροφορίας γιατί παράγει οικονομική αξία. Τι είναι το Gaia-X? Το Gaia-X είναι ένα, αυτό που λέμε, έμπιστο ή αξιόπιστο χώρο, στον οποίο εταιρείες, πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς μοιράζονται δεδομένα προκειμένου να μπορεί να τα αξιοποιήσει ο καθένας με τον δικό του τρόπο, για τους δικούς του σκοπούς και σεβόμενος των άλλων. Δηλαδή, πολύ απλά, η κυβέρνηση μπορεί να δώσει δεδομένα ανοιχτά, αλλά πρέπει να, εφόσον μπει μέσα σε ένα τέτοιο project, σε ένα τέτοιο data space, να τα δίνει με μία σταθερότητα και με μία αξιοπιστία για τα επόμενα 5 χρόνια. Η SAP, η BMW, η Intralot, η Intracom στην Ελλάδα, λέω μεγάλες εταιρείες, μπαίνουν σε αυτό το χώρο, έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και δίνουν και αυτοί μια φλίδα από τα δεδομένα τους ή ένα κομμάτι από τα δεδομένα τους, μικρό ή μεγάλο, στους ερευνητές για να πραγματοποιήσουν έρευνα, η οποία στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσει είτε σε από κοινού αξιοποίηση, δηλαδή να πάμε σε μια πατέντα ή να οδηγήσει σε μια κατασκευή από κοινού μεταξύ της εταιρείας και του πανεπιστημίου, ή είναι κάτι το οποίο θα το δώσει ελεύθερα η εταιρεία γιατί πιστεύει ότι και εκείνη κερδίζει από αυτό. Ο λόγος που αναφέρω αυτό είναι ότι είναι μια πολιτική που θα τη δούμε πολύ έντονα στο Data Act, το οποίο αναμένουμε μέσα στον επόμενο χρόνο, να δούμε πώς θα είναι, το οποίο θα είναι μια νομοθεσία πλαίσιο για τη ροή δεδομένων στην Ευρώπη, αλλά το οποίο είναι ένα πράγμα που το βλέπουμε να χτίζεται τουλάχιστον 5 χρόνια τώρα. Το είδαμε στην προηγούμενη Κομισιόν, το βλέπουμε και τώρα. Σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλω να ρεύουν τα δεδομένα, αλλά όχι όπως. Τι θα πει, δεν θέλω όπως. Θέλω να προστατεύει 3 πράγματα. Τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών, ευρωπαϊκές εταιρείες, και αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Και τέλος, το τελευταίο κομμάτι, θέλω να οδηγεί στην έρευνα και πιθανότατα να οδηγεί και σε εμπορική εκμετάλλευση. Όσο αυτό το πράγμα βρίσκεται σε μια φάση που δεν ξέρουμε αν θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε ή όχι, παραμένει κλειστό σε έναν κήπο. Σε έναν κήπο δεδομένων, σε έναν αυτό που λέμε World Garden, το λένε πιο όμορφα. Στην Ευρώπη πριν από 20 χρόνια το λέγαμε World Garden. Τώρα το λέμε Trusted Data Space. Ανάλογα πώς το βλέπει κανείς. Το γεγονός λοιπόν είναι ότι θέλω ροή full, αλλά εκεί δεν την έχουν όλοι. Αν καταλάβουμε τι θέλουμε να κάνουμε, δηλαδή έχουμε περάσει το στάδιο της εκμετάλλευσης και θα μιλήσω λίγο για αυτό το πράγμα στη συνέχεια, τότε μπορεί πλέον αυτό να κατεβάσουμε τον τοίχο ή να κατεβάσουμε ένα μέρος του τοίχου και αυτά τα δεδομένα να βγουν έξω. Αντίστοιχα, δεδομένα που είναι ανοιχτά μπορούν να μπουν μέσα και να εμπλουτιστούν. Αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους μεγάλες εταιρείες ευρωπαϊκές και τους ερευνητές, γιατί θέλουν και οι ερευνητικές υποδομές να αποτελέσουν μέρος αυτού του πράγματος. Για να πάμε λίγο στη συνέχεια, για να δούμε το τελευταίο κομμάτι. Το τελευταίο κομμάτι, οι καλοί μου φίλοι από το ΒΑΙΠΟ μου στείλανε μια πολύ σημαντική ερευνήτρια εκεί. Μου στείλε πριν από 2-3 μέρες, πρέπει πρώτα μου οπωσδήποτε να μιλήσετε γι' αυτό. Τι είναι αυτό? Το ΒΑΙΠΟ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, είναι ένας οργανισμός ο οποίος συνήθως τον κατανοούμε εμείς, όταν λέω εμείς φορώντας το καπέλο του ακαδημαϊκού και ζώντας μέσα στο πανεπιστήμιο, στο κομμάτι που ζω μέσα στο πανεπιστήμιο, την καταλαβαίνουμε ως κάτι το οποίο προστατεύει τους ιδιοκτήτες και είναι αντίθετο στην ανοιχτή πρόσβαση. Στην πραγματικότητα, το ΒΑΙΠΟ ακολουθεί μια ίσως την πιο ισορροπημένη πολιτική και έβγαλε 2 εκδόσεις που θα σας στείλω το link
κατά τη διάρκεια της συζήτησης για να το δείτε, θα υπάρξει και στα slides, οι οποίες μιλάνε για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δημόσιος τομέας, δηλαδή αυτό που λέμε το κοινό κτήμα, ένας χώρος στον οποίο δεν υπάρχουν δικαιώματα, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες εφευρέσεις και προκειμένου να μπορέσουν οι ερευνητές να παρακολουθήσουν το τι γίνεται στον τομέα τους. Όχι μόνο οι ερευνητές, αλλά και οι εταιρείες. Εδώ λοιπόν, αυτό που αποκαλύπτει αυτό το report, και θα σας στείλω το link για να το δείτε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι το εξής. Οι πατέντες, οι οποίες τις καταλαβαίνουμε ως ένα εργαλείο που κλείνει την γνώση, είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο λέει για 20 χρόνια σου δίνω μια πατέντα, αλλά εσύ θα πρέπει κάποια minimum specs, minimum περιγραφή της πατέντας, γιατί ακριβώς αρκετά διεξοδική περιγραφή της εφεύρεσης, να τη βγάλει στο δημόσιο τομέα, στο κοινό κτήμα που λέμε στο ελληνικό δίκαιο. Public domain το μεταφράζω κυριολεκτικά, γιατί κάτι το χρησιμοποιούμε ως δημόσιο τομέα, στο ελληνικό δίκαιο το μεταφράζουμε κοινό κτήμα. Τι θα πει αυτό πρακτικά? Ότι για να καταλάβετε, αν έχουμε 150.000 πατέντες το χρόνο, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή μεταφέρονται οι 3 με 5.000. Άρα έχεις άλλες 140.000, οι οποίες είναι public domain, δηλαδή μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις χωρίς να έχεις περιορισμούς. Αυτό για μια οικονομία η οποία έχει το κατασκευαστικό capacity και το ερευνητικό, την ερευνητική ικανότητα, τις απορροφήσεις είναι πολύ σημαντικές. Εμείς ακόμα δεν είμαστε εκεί, αλλά έχει μία σημασία να καταλάβουμε, ως, και όταν λέω εμείς, εννοώ η Κύπρος, η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έξω από αυτές. Ο WIPO δεν αφορά Ευρώπη, αφορά τον κόσμο. Κυρίως αναφορά αυτό που λέγαμε χώρες προς ανάπτυξη, αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι ότι σου λέει τουλάχιστον μάθε πώς μπορείς να το αξιοποιήσεις. Και άρα τι μας λέει? Το γεγονός ότι κάτι είχε πατενταριστεί δεν σημαίνει ότι είναι πατενταρισμένο στη δική μου δικαιοδοσία και δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Να κλείσω λοιπόν αυτό το σημείο με κάποια πρώτα συμπεράσματα του τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Αυτό που είδαμε μέχρι τώρα, για να δούμε λίγο 2-3 συμπεράσματα και για να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργεί η έρευνα. Η έρευνα δεν συμβαίνει μόνο στο εργαστήριο ή στο πανεπιστήμιο. Η έρευνα συμβαίνει ολοένα και περισσότερο σε υβριδικούς χώρους και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολιτικές της είναι αυτοί οι υβριδικοί, ειδικά ψηφιακοί χώροι και δικαιικοί και ψηφιακοί χώροι να αυξηθούν. Τι εννοώ δικαιικός και ψηφιακός χώρος? Η έρευνα δεν είναι απλά ότι μετράω στο εργαστήριο ή γράφω ένα άρθρο στον υπολογιστή μου. Πρέπει να έχω πρόσβαση σε δεδομένα. Είναι δεδομενοκεντρική έρευνα. Για τον λόγο αυτό, δεν ψάχνω απλά μόνο στο Google ή δεν ψάχνω απλά μόνο σε μία βάση δεδομένων. Ενδεχομένως να πρέπει να ψάξω και κάπου στα οποία υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση. Η δημιουργία τέτοιων συμπράξεων, οι οποίες έχουν ένα νομικό χαρακτήρα, υπογράφεται ένα consortium agreement και έχουν και ένα πληροφοριακό χαρακτήρα, υπάρχει ένα αποθετήριο, είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η έρευνα σήμερα, η οποία είναι πολύ έντονα διαμεσολαβούμενη ψηφιακά. Δηλαδή δεν κάνεις πια έρευνα χωρίς να έχεις ψηφιακά εργαλεία, σχεδόν κανένας. Το τρίτο κομμάτι, που θα το δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, ένα ερευνητικό αντικείμενο περιλαμβάνει πολλαπλούς τύπους έργων και πολλαπλούς τύπους υλικού. Είπαμε, το εργαστήριο δεν είναι απλά τα χημικά. Είναι και ο πληροφοριακό σύστημα που καταγράφει το πρωτόκολλό σου, το ακολουθεί, το κάνει document από όλη τη διαδικασία από την αρχή. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλαπλά είδη πνευματική ιδιοκτησία. Πριν από 10 χρόνια, αν μιλούσαμε για ανοιχτή πρόσβαση στο μυαλό μας, είχαμε μόνο copyright. Εξακολουθούν πάρα πολύ να σκεφτόμαστε την ανοιχτή επιστήμη μόνο ως copyright. Δεν ισχύει αυτό. Η ανοιχτή επιστήμη δεν ξεκινάει, και αυτό είναι το τελευταίο bullet, δεν πρέπει να μας απασχολήσει στο σημείο της διάθεσης των δεδομένων. Μας απασχολεί όταν στείνεις την έρευνά σου. Και πρέπει να δούμε στο στήσιμο της έρευνας όλα τα είδη των δικαιωμάτων. Και κάθε στάδιο της έρευνας, τρία στάδια δηλαδή θα δούμε συνολικά σήμερα, τι πρέπει να κοιτάς, σαν ένα απλό checklist. Και το άλλο σημαντικό κομμάτι, το οποίο είναι συνέπεια του γεγονότος ότι η έρευνα δεν συμβαίνει μόνο πια στα πανεπιστήμια, ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι ρόλοι, ποιοι είναι οι επικόμενοι actors και πώς από αυτούς, ποια είναι τα ρυθμιστικά τους περιβάλλον. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τις διάφορες ροές πληροφορίες και πώς ρυθμίζονται στην Ευρώπη. Η έρευνα μπορούμε να πούμε ότι σπάει σε τρία κομμάτια. Έχουμε την έναρξη της έρευνας, την πραγματοποίηση της έρευνας και τη διάθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ή τη διάθεση της έρευνας συνολικά. Μπορεί να μην διαθέτεις μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και το πρωτογενές υλικό. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον κομμάτι στην περίπτωσή μας.
Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να ρωτήσω όταν ξεκινάω την έρευνα, θα το δούμε και πιο κάτω με λεπτομέρεια, είναι εάν έχω τα δικαιώματα. Όταν λέω αν έχω τα δικαιώματα, αν γεννώ κάτι εξορισμού καινούριο, το οποίο είναι δικό μου. Γιατί το εννοώ, τι εννοώ με αυτό, θα το δούμε και στη συνέχεια. Μπορεί εγώ να γράφω, να κάνω ένα πείραμα, αλλά να με έχει χρηματοδοτήσει Νοβάρτης και να μου έχει δώσει ένα συμβόλαιο, το οποίο συμβόλαιο λέει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας αλλά και το πρωτογενές πειραματικό υλικό ανήκουν στην Νοβάρτης. Δεν ανήκουν στο πανεπιστήμιο μου. Δεύτερον, είναι ότι μπορώ να κάνω μια έρευνα η οποία είναι μια κοινωνική έρευνα η οποία αφορά την οικονομική κατάσταση στην νοτιοανατολική Ευρώπη τα τελευταία 2 χρόνια και να χρησιμοποιώ δεδομένα τα οποία έρχονται από την Παγκόσμια Τράπεζα και η οποία μου τα έχει δώσει με μια περιοριστική άδεια. Ή για να το πω πιο συγκεκριμένα, η World Bank συνήθως δίνει ανοιχτή άδεια. Εάν υποθέσουμε ότι κάνω δεδομένα στην Αγγλία, από ένα κομμάτι που το ξέρω, και παίρνω κάποια δεδομένα που έρχονται από το Treasury και τα οποία δεν είναι ανοιχτά και μου τα δίνουν με μια περιοριστική άδεια ή στατιστική του αρχή. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η άδεια την οποία παίρνω ήδη μου βάζει κάποιους περιορισμούς. Συγκεκριμένα, οι περιορισμοί αυτοί σχεδόν πάντοτε είτε είναι συμβατικοί και προέρχονται είτε από τον χρηματοδότη, είτε από αυτόν ο οποίος σου δίνει την πρόσβαση στα δεδομένα, είτε είναι αυτά που λέμε special regimes, ειδικές περιπτώσεις ρύθμισης. Κλασικά παραδείγματα είναι η στατιστική έρευνα, η οποία νομοθετικά ρυθμίζεται από χώρα σε χώρα και συνήθως δεν πρέπει να επιτρέπει να πάει το πρόσωπο σε αυτό που λέμε στη στατιστική μονάδα, δηλαδή να βρει τι ακριβώς συμβαίνει σε επίπεδο του ίδιου του, να μπορέσει να βρει το πρόσωπο, ή μπορεί να είναι δεδομένα τα οποία μου έρχονται συχνά από μια εταιρεία και δεν με αφήνουν να πάω στο πρωτογενές υλικό. Για παράδειγμα, μπορεί να σου δώσει ένας εκδοτικός οίκος κάποια κόρπορα για να κάνεις machine learning και να σου λέει πάρ' τα κόρπορα, αλλά προφανώς δεν μπορείς να βγάλεις τα κόρπορα, πρέπει να βγάλεις το αποτέλεσμα μόνο έξω. Ή έχεις μια εμπορική συμφωνία και σου λέει η εμπορική συμφωνία αυτή τι μπορείς και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Να πω ένα άλλο κλασικό παράδειγμα που δεν φαίνεται, γιατί σκεφτόμαστε λογοτεχνία, σκεφτόμαστε κείμενα. Δίνει BMW, μου δίνει ένα set από corporate, από τεχνικά manuals για τα αυτοκίνητά της από το 70 μέχρι σήμερα. Για να μπορέσω να φτιάξω ένα machine learning σύστημα αναγνώρισης φωνής σε σχέση με λειτουργίες του αυτοκινήτου. Προφανώς θα μου το δώσει, προφανώς μπορεί να με αφήσει να φτιάξω την τεχνολογία, είτε θα πρέπει να το συνεκμεταλλευτούμε, είτε σίγουρα τα corporate δεν μπορώ να τα βγάλω έξω. Άρα πρέπει να δούμε κάθε φορά αν υπάρχουν special regimes, αν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος χρηματοδότησης και αν υπάρχουν προϋφιστάμενες συμβατικές σχέσεις ή υποχρεώσεις. Αυτό είναι με το που ξεκινάς. Δηλαδή με το που ξεκινάς, το πρώτο πράγμα είναι να διασφαλίσεις τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις. Αυτό όταν στο DMP πρέπει να είναι μια ξεχωριστή φάση ή στο research plan πρέπει να είναι μια ξεχωριστή φάση όπου λύγεις τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας, τα θέματα που αφορούν πνευματική ιδιοκτησία, διανοητική ιδιοκτησία, συνολικά όχι μόνο πνευματική, διάφορα regimes και διάφορους άλλους περιορισμούς. Πάμε τώρα να δούμε όταν κάνω την έρευνά μου. Την ώρα που κάνω την έρευνά μου πρέπει να δω πρώτα απ' όλα ποιος είμαι εγώ. Εγώ πώς συνδέομαι με το Research Performing Organization και με το Research Funding Organization. Είμαι ερευνητής, είμαι εξωτερικός ερευνητής, είμαι μόνιμος ερευνητής, είμαι ακαδημαϊκός. Ας πούμε στην Ελλάδα, κάθε ένα από αυτά τα τρία που είπα έχει διαφορετικούς όρους. Αλλιώς διενεργεί έρευνα, και άλλος νόμος, που διενεργεί έρευνα ο πανεπιστημιακός, αλλιώς διενεργεί έρευνα ο ερευνητής σε ερευνητικό κέντρο. Είναι λίγο παράλογο, αλλά να σας πω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα, στον 21-21 του 1993, εάν είσαι ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, η έρευνα δεν σου ανήκει. Ανήκει στο ερευνητικό κέντρο. Θεωρείσαι υπάλληλος με το 8 του νόμου και αυτόματα μεταβιβάζεται. Εάν όμως είσαι ακαδημαϊκός, επειδή δεν έχουμε νομολογία, αλλά έχουμε θεωρία πάνω σε αυτό το ζήτημα, η οποία λέει ο πανεπιστημιακός θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα στην έρευνά του ως δικό του, για να διατηρηθεί η ακαδημαϊκή του ελευθερία. Για μένα νομικά δεν στέκει αυτό, αλλά αυτή είναι αυτή τη στιγμή η παραδοχή η θεωρητική στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να το καταλάβω αυτό, όπως και ποια είναι η σχέση μου με αυτόν που με χρηματοδοτεί. Αλλιώς σε χρηματοδοτεί το ΕΛΙΔΕΚ, αλλιώς σε χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλιώς σε χρηματοδοτεί ο ΟΝΑΣΙΣ, αλλιώς σε χρηματοδοτεί το Υπουργείο Παιδείας. Με άλλους όρους ο καθένας. Δεύτερο επίπεδο, κάνω κάτι που είναι ιατρική έρευνα ή έρευνα ζωής. Υπάρχει κάποιο code of conduct. Παράδειγμα, μπορεί όταν κάνω έρευνα για καρδιοχειρουργική στο ΟΝΑΣΙΟ να με δεσμεύει ο κώδικας ηθικής του ΟΝΑΣΙΟΥ. Και επειδή είμαι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου του Ελληνικού, να με συνδεσμεύει και αυτός ο κώδικας ηθικής και δεοντολογίας. Ή κάποιος, επειδή είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου του Αγγλικού, να το δεσμεύει αυτός.
και έρθει και κάνει ένα ερευνητικό project. Άρα πρέπει να δούμε ποια είναι η, ειδικά στις έρευνες οι οποίες έχουν να κάνουν με ζωή, ποιοι είναι οι κώδικες ηθικής και διοντολογίας. Τρίτο κομμάτι, υπάρχουν regimes confidentiality, υπάρχει κάποια εμπιστευτικότητα. Εδώ αυτό πρέπει να το δούμε, είναι ένα κομμάτι αρκετά ακόμα, νομίζω τώρα αρχίζουμε και το καταλαβαίνουμε περισσότερο. Το λέω αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις ΗΠΑ είναι πολύ πιο αναπτυγμένο. Στην Ευρώπη η οδηγία είναι σχετικά καινούργια, στο ελληνικό δίκαιο πέρασε πριν από 1,5-2 χρόνια, δύο χρόνια τώρα. Ακόμα δεν την έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί. Συνήθως την καταλαβαίνουμε την εμπιστευτικότητα ως NDA, Non-Disclosure Agreement, που ξεκινάει όταν πάω να κάνω μια έρευνα, κυρίως σε εταιρικό περιβάλλον, και υπογράφω αυτό. Εδώ να πω μια λεπτομέρεια. Το NDA είναι ένα κείμενο το οποίο σου λέει ότι δεν μπορείς να πεις αυτά που έμαθες μέσα σε αυτό το χώρο έξω. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Οι περισσότερα NDAs που έχω δει να διαμορφώνονται σε πανεπιστημιακούς οργανισμούς στην Ευρώπη έχουν τα χάλια τους. Γιατί έχουν τα χάλια τους? Γιατί ενώ νομικά τα λένε όλα τέλεια, δεν προσδιορίζεται τι είναι η εμπιστευτική πληροφορία. Και όταν παραδίδεται η εμπιστευτική πληροφορία, πώς καταγράφεται ότι έχει παραδοθεί? Για παράδειγμα, είμαι ένας ερευνητής και ξεκινάω να κάνω έρευνα σε σχέση με το προσφυγικό και θέλω να πάρω συνεντεύξεις από συνοριοφύλακες. Όταν υπογράφουν μια σύμβαση εμπιστευτικότητας και λέει ότι διαμηθεί εδώ μέσα είναι εμπιστευτικό. Αν δεν έχει πρακτικά τουλάχιστον ή μία απομαγνητοφώνηση, δεν μπορεί να πιστοποιηθεί ποια ήταν η εμπιστευτική πληροφορία. Αυτό το χάνουμε πάρα πολύ συχνά, όπως λέω ένα παράδειγμα. Access control, σε αυτό έχει μεγάλη σημασία, ειδικά όταν έχουμε πολλαπλούς ερευνητές, δηλαδή ομαδικά έργα, πώς υπάρχει πρόσβαση στο έργο. Δηλαδή, συγγνώμη, ποιος έχει πρόσβαση σε τι. Συνήθως τα consortium agreements της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε με μεγάλη ακρίβεια ότι περιθμίζουν τουλάχιστον το πλαίσιο της σύμβασης. Προσοχή εδώ, όταν έχουμε ερευνητές οι οποίοι κάνουν έρευνα, ειδικά βιομηχανικοί, το γενικό πρότυπο που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αρκεί. Πρέπει να κάτσουν να το δουλέψουν μέσα στο πλαίσιο του project και να πούνε: ωραία, εάν ο πρόδρομος αποφασίσει αύριο να πάει να καταθέσει μια πατέντα ή ο πρόδρομος έρθει σε επαφή με τη Huawei ή με την Cisco και θέλει να κάνει μια έρευνα που αφορά την ταχύτητα ροής δεδομένων στα πρωτόκολλα επικοινωνιών με βάση το λογισμικό βάσης και τις κεραίες που έχουν αυτές οι δύο εταιρείες και να τις συγκρίνει. Ωραία. Αυτό έρχεται η Cisco και η Huawei, αυτά είναι πραγματικά παραδείγματα, και έρχεται και σου λέει: κάθε μία έχει διαφορετικό πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο σου απαγορεύει 100% να πας να κάνεις και τους δύο. Αυτό το πράγμα, πριν μπει σε αυτό, το οποίο θα ρυθμίσει το access, μπορεί να πει ότι θέλεις, είναι για παράδειγμα ένα consortium διυπηρωτικό, και μπορεί να πει ότι δεν θεωρούμε τις ελληνικές εταιρείες αρκετά αξιόπιστες για να μπουν σε αυτό. Ενώ θεωρώ τις γερμανικές. Μάλλον, δεν θεωρώ τις αγγλικές εταιρείες αρκετά αξιόπιστες, γιατί δεν έχουν κάνει ban τη Huawei, και θεωρώ τις ελληνικές αξιόπιστες. Και έχεις ένα consortium που έχεις και Άγγλους και Έλληνες. Ή έχεις τους Καναδούς, δεν έχεις εγώ τους Γερμανούς. Εδώ λοιπόν το access control πρέπει να δεις πώς το ρυθμίζεις. Γιατί μετά, αν το παραβιάσεις, έχεις πρόβλημα, ή όταν πας να κάνεις την έρευνά σου, μπορείς να μην το υλοποιήσεις. Μεγάλη σημασία λοιπόν τα consortium agreement, μεγάλη σημασία τα partnerships. Και εδώ πέρα πολύ μεγάλη σημασία πώς πάμε να αιτηθούμε μια πατέντα. Δηλαδή, όταν έχουμε κάνει την έρευνα αυτή, ποιος πάει να κάνει την αίτηση? Πώς γίνεται αυτό? Στην Κύπρο βλέπουμε ότι τα πανεπιστήμια το έχουν πιο δομημένο, δηλαδή έχει μια πιο δομημένη διαδικασία σε σχέση με το πώς πας να ζητήσεις μια πατέντα στο Patent Office. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι το Patent Office στο Κυπριακό, στην πραγματικότητα θα πας στο ΚΙΣΕ εκεί, θα πας στο EPO να κάνεις την πατέντα. Στην Ελλάδα είναι κάτι που το συζητάμε τώρα, πρακτικά. Αναμένουμε και μια καινούργια νομοθεσία από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, που θα άρει κάποια προβλήματα που έχουν αυτή τη στιγμή τα ελληνικά πανεπιστήμια στο πώς καταθέτουν πατέντα. Αλλά αυτό που έχει σημασία για μας είναι σε ένα project να ξέρουμε ποιος καταθέτει και από ποιους όρους και σε ποιον ανήκει τι. Πώς ανήκει στο πανεπιστήμιο, πώς ανήκει στον ερευνητή. Ποιος θα καταθέσει, ποιο πανεπιστήμιο θα καταθέσει, θα καταθέσει ο principal investigator, θα καταθέσει αυτός που δουλεύει στο συγκεκριμένο work package. Πρέπει αυτά να τα καταλάβουμε ήδη από το αρχικό σημείο. Και πάμε πλέον στο τελευταίο κομμάτι, που είναι η διάθεση της έρευνας, η οποία πρέπει να δούμε, είναι διάθεση έρευνας με οργανισμούς, ας πούμε σε ένα trusted data space ή μέσω μια σύμβαση που συντάσσουμε. Το άνοιγμα της πληροφορίας, θα βγάλουμε με ανοιχτά δεδομένα, με ανοιχτή άδεια την πληροφορία. Λάθος αυτό που είπα, να βγάλουμε με ανοιχτή άδεια την πληροφορία ή την ανοιχτή άδεια τα αποτελέσματα έρευνας, να κάνουμε περιορισμένο αδειοδότηση ή τέλος να πάμε σε κάποια μορφή εκμετάλλευση.
Άρα λοιπόν, ενώ εμείς, να επαναλάβω αυτό που είπα αρκετές φορές, ότι βλέπουμε συνήθως αυτό το κομμάτι, όταν σκεφτόμαστε την, αν θέλετε, την αντίθεση μεταξύ ανοιχτών δεδομένων ή ανοιχτής πληροφορίας ή κλειστής, στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Για να πάμε τώρα λίγο να δούμε τη συνέχεια. Άρα λοιπόν, εδώ είναι το κομμάτι που είπαμε προηγουμένως και εδώ σας έχω μία σειρά από πράγματα τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν στην έρευνα. Να πω λίγο το κομμάτι αυτό, ότι έχει μεγάλη σημασία εάν κάτι είναι public domain, να φροντίσουμε να ξέρουμε ότι είναι public domain. Δεν είναι τόσο απλό, είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συνήθως οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι άλλες επιστήμες σπανίως χρησιμοποιούν δεδομένα που είναι στο public domain, εκτός αν τα μαζεύουν από πρωτογενή έρευνα, οπότε πρέπει να φροντίσουν κατά τη συλλογή των δεδομένων ότι παίρνουν και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία να μην ξεχνάμε αυτά, μην τα θεωρούμε, είμαστε χαρούμενοι που πήραμε τα λεφτά. Πρέπει να δούμε με τι όρους τα πήραμε τα λεφτά, και αυτό καλό είναι να το ξέρουμε πιο πριν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ξέρεις. Πολύ συχνά στους ιδιώτες, και μιλάω κυρίως για τις θετικές επιστήμες, πριν υπογράψεις ένα οποιοδήποτε grant agreement με έναν ιδιώτη εμπορικό, πρέπει να καταλάβεις τι σου λέει. Σου λέει στην πραγματικότητα ότι θα κάνεις έρευνα για πάρτι του, σου λέει ότι δεν θα μπορείς να βγάλεις τίποτα έξω, δεν θα μπορείς να μοιραστείς, πότε είναι ο χρόνος που μπορείς να κάνεις δημοσίευση. Εδώ επίσης να πω ένα κομμάτι που πολύ συχνά έχει να κάνει με την πατέντα, που έχω τα τελευταία 6 χρόνια ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Αυτό που βλέπουμε στην πατέντα είναι ότι στην πραγματικότητα, εάν είναι να κάνω πατέντα, δεν τίθεται θέμα αν η δημοσίευση θα είναι ανοιχτή ή κλειστή. Δεν θα υπάρξει δημοσίευση πριν καταθέσω, γιατί θα έχω disclosure, θα έχω αποκάλυψη και άρα δεν θα μπορώ να δημοσιεύσω πριν βεβαιωθώ ότι βρίσκομαι σε ένα καλό στάδιο στην ανάπτυξη της πατέντας. Άρα είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Ενδιαφέρον επίσης κομμάτι είναι αυτό στην Ευρώπη, το ιδιόρυθμο δικαίωμα του κατασκευαστή βάσεων δεδομένων. Είναι ένα δικαίωμα πιο σύντομο θεωρητικά από το copyright, δηλαδή το μόνο που χρειάζεται είναι να μπορείς να αποδείξεις ότι έχεις συλλέξει εσύ τα δεδομένα. Και παίρνεις ένα δικαίωμα το οποίο επεκτείνεται σε χρόνο κάθε φορά που κάνεις μια ουσιαστική αλλαγή στη βάση δεδομένων. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, κάθε φορά που κάνεις μια οποιαδήποτε αλλαγή στη βάση δεδομένων, γιατί αν δεν την έκανες, δεν θα ήταν ουσιαστική. Επίσης, ενδιαφέρον τα κομμάτια είναι αυτά τα δύο, δηλαδή regimes τα οποία επιτρέπουν την πληροφορία να είναι ανοιχτή. Εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να δούμε κατά πόσο η πληροφορία την οποία ανοίγει ένα κράτος είναι πληροφορία η οποία είναι αξιόπιστη. Και αν χρειάζεσαι απλά ένα ιστορικό dataset ή χρειάζεσαι πληροφορία την οποία λαμβάνεις διαρκώς. Δηλαδή, αν εγώ χρειάζεται να έχω για τα επόμενα 3 χρόνια για την έρευνά μου έρευνα πάνω στο συγκοινωνιακό κομμάτι της Αθήνας, πρέπει να μου διασφαλιστεί ότι θα παίρνω την πληροφορία αυτή. Αλλιώς δεν θα μπορώ να κάνω την έρευνά μου. Άρα, είναι ένα ακόμα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την, όχι μόνο με το να είναι ανοιχτή, αλλά και πώς ανοιχτή είναι. Άρα λοιπόν, ένα κομμάτι που είπαμε, έχουμε διαφορετικούς τύπους δικαιωμάτων, τα είπαμε αυτά αρκετά, δεν θα επανέλθω. Πάω τώρα λίγο σε ένα κομμάτι το οποίο ανέφερα σύντομα και θέλω να αφιερώσουμε ένα λεπτό δύο. Η διανοητική ιδιοκτησία, τα IPR, δεν είναι μόνο το copyright. Τι θα πει, όταν έχω ένα copyrighted υλικό, δηλαδή ένα υλικό το οποίο προστατεύεται με πνευματική ιδιοκτησία, παραδείγματος χάρη ένα κείμενο συνήθως ή μία εικόνα ή αν θέλετε μία ένα σετ δεδομένων, αλλά κυρίως κείμενα ή εικόνες, είναι δυνατόν να περιέχει σήματα τρίτων. Μπορεί να μου το έχει δώσει κάποιος με μία συμφωνία εμπιστευτικότητας. Και τέλος, είναι δυνατόν να περιέχει κάποια δυνητικά πατέντα. Το σημαντικό κομμάτι είναι να δούμε κατά πόσο εμείς όταν πάρουμε το υλικό, οποιοδήποτε υλικό, να πάμε σε αυτή τη λίστα που βλέπετε εδώ σε αυτό το slide και να το πάρεις ένα-ένα και να πεις έχω καθαρίσει με τα πρώτα κομμάτια τα οποία αφορούν copyright. Okay. Υπάρχει κάποια σκληρή διανοητική ιδιοκτησία τύπου πατέντας. Okay, δεν υπάρχει. Με δεσμεύει κάπως το συμβόλαιό μου. Δεν με δεσμεύει. Έχω κάποια άλλη άπλο περιορισμό που προέρχεται από confidentiality, τον τρόπο που χρηματοδοτήθηκε, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειριζούν πληροφορίες του consortium. Δηλαδή, αυτό είναι ένα checklist εδώ. Όταν ξεκινάς οποιαδήποτε έρευνα, θα πρέπει να πας κομματάκι-κομματάκι να δεις κατά πόσο παραβιάζει οποιοδήποτε από τα θέματα αυτά. Το δεύτερο κομμάτι, το είπα ήδη μια φορά, θέλω να είναι πολύ σαφές σε όλους. Να πω πρώτα απ' όλα ότι στο σημερινό σεμινάριο δεν μπήκα να εξηγήσω από την αρχή τι είναι η πατέντα και τι είναι η πνευματική ιδιοκτησία, αλλά να πω δύο πράγματα πολύ απλά εδώ. Η πατέντα αφορά κάτι το οποίο είναι νέο. Και σε αντίθεση με το copyright, που από τη στιγμή που την οποία γράφει κάποιος κάτι, αυτόματα προστατεύεται, η πατέντα θέλει επίσημη άδεια για να λειτουργήσει.
Αυτό σημαίνει ότι το βασικό ερώτημα σε μία πατέντα είναι ότι δεν μπορώ να δημοσιεύσω την πληροφορία με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί σταματάει το νέο. Έχουμε αποκάλυψη και τελειώνει η πατέντα εκεί. Γι' αυτό το λόγο, αυτό που είναι κρίσιμο στην περίπτωση που θέλω να πατεντάρω κάτι, είναι να διατηρήσω εμπιστευτική την πληροφορία έως ότου βγει η πατέντα και να μην κάνω καμία δημοσίευση προφανώς μέχρι τότε. Αυτή τη στιγμή έχω κάνει την κατάθεση και δεν υπάρχει πια αυτός ο χρόνος και αυτός ο περιορισμός, μπορώ να προχωρήσω και να διαθέσω το υλικό μου διαθέσιμο. Εδώ λοιπόν, αν κάτσουμε και τα δούμε τα regimes και τους διάφορους τρόπους ρύθμισης που υπάρχουν, μπορούμε να τα κόψουμε σε τρεις κατηγορίες. Το πρώτο κομμάτι είναι μία σειρά από ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν προστασία. Όταν λέω προστασία εννοώ όχι ιδιοκτησία, προστασία άλλου τύπου. Για παράδειγμα, προσωπικά δεδομένα, φαρμακευτική νομοθεσία και το πώς κάνεις διάφορες κλινικές δοκιμές, εμπιστευτικότητα, προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν μπορείς να βγάλεις στην Ακρόπολη φωτογραφία χωρίς να πάρεις άδεια από το ΚΑΣ. Περιορισμού ηθικής και δεοντολογίας μέσα από το πανεπιστήμιό μου ή το τομέα μου. Εθνική ασφάλεια. Ενδεχομένως κάποια γεωγραφική πληροφορία δεν μπορείς να την πάρεις, γιατί μπορεί να είναι χαρακτηρισμένη. Τεχνολογική πληροφορία, όλο ένα και περισσότερο, είναι μια μεγάλη τάση δυστυχώς. Την είδαμε ότι έχει ξεκινήσει η Αμερική. Δεν μπορείς να κάνεις κάποιες συμβάσεις επειδή ακριβώς έχεις προβλήματα με ευαίσθητη τεχνολογία ή δεν μπορείς να δουλέψεις με οργανισμός. Να σας πω ένα απίθανο παράδειγμα. Όταν προσπαθούσαμε πριν από κάποια χρόνια να κάνουμε ως Creative Commons ένα διεθνές συνέδριο και θέλαμε να φέρουμε έναν Ιρανό ήταν στην Αμερική το συνέδριο, δεν μπορούσαμε. Γιατί τα Creative Commons που το χρηματοδοτούσε ήταν αμερικάνικη εταιρεία και δεν μπορούσε να καταβάλει τα χρήματα στον Ιρανό ή στο Σύριο πριν από κάποια άλλα χρόνια. Κατά συνέπεια, τα κομμάτια αυτά εμφανίζονται, είναι μέσω checklist αυτό που πρέπει να δούμε. Το security συνολικά, το οποίο αφορά κυρίως εμπιστευτικότητες και προφανώς ένα άλλο κομμάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι μια τάση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ρύθμιση των πλατφορμών, δηλαδή Facebook, YouTube, Facebook, Google κυρίως. Και εκεί έχει να κάνει με το ποια πληροφορία είναι υποχρεωμένη ή μη υποχρεωμένη οι πλατφόρμες αυτές να μοιραστούν. Εδώ είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα πολύ νέο. Στην πολιτική της τελευταίας Κομισιόν εκφράζεται η άποψη ότι πρέπει να υπάρχει πληροφορία η οποία διατηρούν οι οργανισμοί αυτοί και η οποία πρέπει να είναι διαθέσιμη τουλάχιστον σε trusted platforms. Πώς θα εξελιχθεί αυτό, αναμένουμε να το δούμε. Έχει ένα ενδιαφέρον και έχει ένα ενδιαφέρον και σε σχέση με το πώς χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων πάνω σε πλατφόρμες αυτές. Το δεύτερο κομμάτι είναι τα regimes of openness, δηλαδή είναι διάφοροι τρόποι με τους οποίους ανοίγει η πληροφορία. Εδώ πέρα έχει το κομμάτι το οποίο βλέπετε και είναι ίσως μη προφανές, είναι ότι οι πατέντες, τα κομμάτια που έχουν δημοσιευτεί και τα δεδομένα τους, είναι ανοιχτή πληροφορία. Και άρα πρέπει να μάθουμε να τη χρησιμοποιούν και οι ερευνητές μας να τη χρησιμοποιούν. Επίσης, το copyright έχει τρία κομμάτια στα οποία είναι ανοιχτό. Το public domain, οι περιορισμοί του δικαιώματος και ανοιχτές άδειες. Απλώς, ειδικά το δεύτερο, δεν είναι σαφές πού ξεκινάει και πού σταματάει και πολύ συχνά δεν το χρησιμοποιούν. Και τέλος, έχουμε αυτό που σας είπα στην αρχή, την ελεύθερη ροή της μη προσωπικής πληροφορίας, που το βλέπουμε με τα data spaces, μεγάλες πρωτοβουλίες ευρωπαϊκές όπως είναι το EOSC και το καινούριο Public Sector Information, τη ρύθμιση, η οποία επιβάλλει και την ερευνητική πληροφορία να είναι ανοιχτή. Άρα έχουμε και μία εξέλιξη εκεί, μιλήσαμε λίγο για αυτό την περασμένη φορά. Για να μπορέσουμε να δούμε σε ποιον ανήκει το υλικό, τι πρέπει να κοιτάμε, consortium agreements, funding agreements, εάν υπάρχει οποιαδήποτε μορφή συγγραφής και τέλος, εάν το πανεπιστήμιο μου ή το ερευνητικό μου κέντρο έχει ένα συγκεκριμένο κανονισμό. Στον κανονισμό το πανεπιστημιακό λέμε τι γίνεται με το έργο. Στην ελληνική νομολογία είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση σε σχέση με το αν ο supervisor έχει πνευματική ιδιοκτησία επί του έργου του φοιτητή. Έχουμε και μια πολύ πρόσφατη, σχετικά πρόσφατη μάλλον απόφαση, στην οποία λέει ξεκάθαρα ότι δεν έχει. Να σας πω και από την προσωπική μου άποψη και την ακαδημαϊκή μου, είναι προφανές, είτε είσαι επιμελητής, είτε είσαι συγγνώμη υποπτεύων και εποπτεύεις, αλλά δεν αποκτάς πνευματική ιδιοκτησία και άρα είσαι εποπτεύων και η ιδιοκτησία ανήκει στον φοιτητή, είτε έχει συνεισφέρει στο γράψιμο και σας ανήκει η ιδιοκτησία, αλλά κανονικά δεν έπρεπε να πάρει διδακτορικό φοιτητής, γιατί την έγραψες εσύ. Το λέω αυτό, είναι ένα θέμα το οποίο ίσως επειδή έχουμε, βλέπω,
και αρκετούς ανθρώπους από βιβλιοθήκες, είναι κάτι που ρωτάνε πάρα, πάρα πολύ συχνά οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί φοιτητές, πώς θα το κάνουν, πού θα το γράψουν, αν το γεγονός ότι γράφει supervisor, τάδε στο εξώφυλλο της διπλωματικής ή της πτυχιακής επηρεάζει την ιδιοκτησία. Δεν την επηρεάζει. Το λέω αυτό, είναι ένα μικρό θέμα, αλλά το ακούω τόσο συχνά που είπα να το αναφέρω. Μέσα από τις συμφωνίες αυτές είναι δυνατόν να έχουμε όλη αυτή τη ροή που βλέπετε εδώ. Και βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ότι έχουμε και κάποιες ροές οι οποίες δεν είναι λίγο περίεργες, δεν τις θυμόμαστε. Ένα σημαντικό και ενδιαφέρον κομμάτι είναι όταν δημιουργείται μία spin-off, η οποία χρησιμοποιεί ερευνητικά αποτελέσματα που ανήκαν στο πανεπιστήμιο. Εδώ πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφές πού γεννήθηκε το δικαίωμα. Αυτό κυρίως πλέον για τις θετικές επιστήμες είναι πάλι. Αν είχα δηλαδή ένα λογισμικό το οποίο έφτιαξα σε 15 ερευνητικά προγράμματα εδώ και 10 χρόνια, πρέπει να κάτσω να κάνω, να δω σε κάθε consortium agreement ότι είχα work package το οποίο άνοιξε στο πανεπιστήμιο. Και μετά να γίνει μεταφορά της ιδιοκτησίας της συνολικής τελικά στο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό χρειάζεται μία διαχείριση συνολικά, που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, από την αρχή του project, όχι όταν πάμε απλά να το εκμεταλλευτούμε. Και πότε θέλουμε να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα τα εκμεταλλευτούμε, δεν θα δημοσιεύσουμε. Είναι κυρίως ένα ερώτημα του πότε. Δηλαδή, η ανοιχτή επιστήμη πιστεύω ότι πάντοτε θα εμφανιστεί, απλώς θα εμφανιστεί στο σημείο πλέον, ακόμα και αν θέλω να κάνω εκμετάλλευση, όπου έχω ολοκληρώσει με τις διαδικασίες εκμετάλλευσης και πατενταρίσματος. Και πρέπει να αποφασίσω αρκετά, πρέπει να κρίνω μέσα στο management του research project σε ποια σημεία θα αποφασίσω αν θα είμαι full ανοιχτός ή full κλειστός ή κάπου ενδιάμεσα. Τι θα ανοίξω και τι θα κρατήσω. Πώς θα το βρω αυτό. Θα μιλήσω με το technology transfer office μου, θα μιλήσω με τη βιβλιοθήκη μου, θα μιλήσω με το node μου. Θα θέσω ένα ερώτημα σε κάποιο forum. Θα βρω κάποιον να το ρωτήσω. Δεν θα το αφήσω όμως. Δηλαδή το ερώτημα του πώς θα κάνω αυτό το κομμάτι είναι ένα ερώτημα κυρίως που έχει να κάνει με την αξία. Δηλαδή το ίδιο αξίες που θέλω να παράξω. Μένω από χρόνο, θα πω τρία πράγματα που τα είπα και στην αρχή πολύ γρήγορα. Βασικό κομμάτι, δεν μπορώ να δίνω δικαιώματα που δεν έχω. Δηλαδή θέλω να το θυμάστε αυτό. Όταν μαζεύω data από 15 πηγές, αν δεν έχω πάρει τα δικαιώματα, δεν μπορώ να τα διαθέσω και πολύ περισσότερο δεν μπορώ να τα διαθέσω ανοιχτά. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να καταλάβω τι είμαι εγώ. Είμαι ο παραγωγός ή ο συλλέκτης της έρευνας. Οπότε πρέπει να μαζέψω λεφτά. Είναι και τι κάνω στο σημείο λοιπόν που μαζεύω τα δεδομένα, πρέπει να μαζέψω και τα δικαιώματα, δεν αρκεί ότι μάζεψα τα δεδομένα. Όταν δίνω την έρευνα, πρέπει να είμαι σίγουρος ότι χρησιμοποιώ την άδεια που ανταποκρίνεται στο μοντέλο αξίας μου. Επειδή είμαι ερευνητής, δεν σημαίνει ότι μου ανήκουν. Το είπα 15 φορές, να το πω 16. Είναι it's precious, είναι το δικό μου. Γιατί το έχω κάνει ως ερευνητής, πονάει η ψυχούλα μου, έφαγα 3 ή 4 χρόνια από τη ζωή μου. Μπορεί να μην είναι δικό μου. Γιατί? Γιατί υπάρχει copyright τρίτων, γιατί υπάρχει database right τρίτων, γιατί υπάρχουν πατέντες που με εμποδίζουν, γιατί υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, γιατί υπάρχει εμπιστευτική πληροφορία, είτε γιατί έχω κάποια special regimes. Κατά συνέπεια, για να μπορέσω να τα ξεπεράσω αυτά τα πράγματα, έχω το checklist μου και τσεκάρω. 1, 2, 3. Και το κάνω αυτά στο πρώτο στάδιο από τα 3 που είδαμε τις έρευνες. Δεύτερο κομμάτι είναι πραγματικά δικό μου. Άρα, το checklist που σας έδειξα προηγουμένως, εδώ το βλέπετε πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, πρέπει να κάτσω σε σχέση με το copyright να δω εάν είναι στο public domain, εάν με καλύπτει οποιαδήποτε περιορισμός του δικαιώματος ή fair use, εάν έχω τη σωστή άδεια, δηλαδή είναι ανοιχτή άδεια και είναι η συμβατή ανοιχτή άδεια με αυτές που θέλω να διαθέσω. Επίσης, ρισκάρω την πατέντα μου, θέλω να βγάλει κάποιος πατέντα από το consortium σε κάποια φάση και τι λέει το consortium agreement για αυτά τα πράγματα. Να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε εμπιστευτική πληροφορία. Στο GDPR, να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κάποια από τις νόμιμες βάσεις. Βάζω τις 5 σημαντικές που χρησιμοποιούμε στην έρευνα. Και αν έχουμε κάποιο special regime, να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε το security clearance, έχουμε ακολουθήσει τα πρωτόκολλα, αν είναι για τις επιστήμες ζωής, ή έχω πάρει όποια άλλη άδεια είναι απαραίτητη να πάρω προκειμένου να κάνω τη δουλειά μου. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνω record, από πού ήρθαν τα δεδομένα μου, σε ποιον ανήκουν, περιορισμούς, προσωπικά δεδομένα, licensing πληροφορία. Αν πάρω κάποιανού άλλου πληροφορία και τη βγάζω ανοιχτή, έχω ένα notice and take down. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ συγκέντρωσα δεδομένα από 3 πηγές, είμαι ένας κοινωνιολόγος και από συνεντεύξεις. Βγάζω τα αποτελέσματα και πιστεύω ότι έχω να νομιμοποιήσει. Και έρχεται μία κυρία από τη Θεσσαλονίκη και μου λέει, πρόδρομε, αυτά που έβγαλες αποκαλύπτουν και πράγματα για την προσωπική μου ζωή. Κατέβασε το. Ή έχετε ένας και μου λέει: το dataset που έβγαλες είναι δικό μου, βγάζω λεφτά από αυτό, με καταστρέφεις. Κατέβασε το.
Και επίσης να ξέρουμε πώς κάνουμε πατέντα, αν θέλουμε, δηλαδή με ποια διαδικασία. Πρέπει να έχουμε μια διαδικασία γι' αυτό και αν υπάρχει access protocol για τα μέλη της ερευνητικής ομάδας να το έχουμε βάλει. Εδώ πάλι μια σειρά από πράγματα που φροντίζω, access protocols, διάφορους τύπους από πρωτόκολλα, εάν υπάρχει public sector information να ακολουθήσω τους κανόνες που έχει καινούργια οδηγία, χρήση τυποποιημένων αδειών μόνο, αν κάνω ανοιχτή πληροφόρηση, ανοιχτή επιστήμη, και εδώ βλέπετε και ποιες είναι οι πιο ανοιχτές άδειες. Αν έχω πλέον περιορισμούς, φροντίζω και χρησιμοποιώ άδειες που είναι τυποποιημένες και δεν με δημιουργούν προβλήματα συμβατότητας. Όταν χρησιμοποιώ άδειες που τις καστομάρω εγώ ίδιος, πρέπει να καταλάβω γιατί το κάνω. Δεν καστομάρω άδεια παρά μόνο αν υπάρχει λόγος. Και αν χρησιμοποιώ περιοριστικές άδειες, φροντίζω να είναι πάρα πολύ εύκολα για κάποιον να αποκτήσει την άδεια αυτή. Τέλος, όταν χρησιμοποιώ χρησιμοποιώ υποδομές, προσπαθώ να είμαι όσο πιο ανοιχτός γίνεται. Ανοιχτό λογισμικό, πρότυπα, APIs, ακολουθώ, καταλαβαίνω ποιο είναι το core dataset το οποίο χρησιμοποιούν και άλλοι. Ξαναλέω, για να είμαι compliant με το PSI, χρησιμοποιώ υποδομές που υπάρχουν και ακολουθώ όσο είναι εφικτό, όσο είναι εφικτό, τα FAIR principles. Συμπεράσματα. Η έρευνα δεν ξεκινάει και δεν σταματάει με το publication. Το ξέρετε, το επαναλαμβάνετε, να το επαναλαμβάνετε και στους ερευνητές σας. Πρέπει να το καταλάβουν ότι όλες αυτές οι σκέψεις πρέπει να ξεκινάνε την ημέρα που σχεδιάζεις την έρευνά σου. Πρέπει να δεις ότι υπάρχουν πλέον τουλάχιστον τρία regimes. Υπάρχουν regimes που προστατεύουν αλλά περιορίζουν την πληροφορία, regimes που δίνουν ιδιοκτησία αλλά περιορίζουν την πληροφορία και τέλος κανονισμοί οι οποίοι ενισχύουν τη ροή της πληροφορίας. Πριν βγει τα δεδομένα που έχουμε, η πληροφορία που έχουμε, η έρευνα που κάνουμε, φροντίζουμε να είναι καθαρισμένη. Έχουμε δικαιώματα, ξέρουμε γιατί το κάνουμε και καταλαβαίνουμε και τι αξία παράγει. Η εκαθάριση δικαιωμάτων δεν αφορά μόνο το copyright, το είπαμε πάρα πολλές φορές. Κάνουμε χρήση του public domain. Public domain σημαίνει και το υλικό που υπάρχει στις πατέντες δημοσιευμένες. Είμαι σίγουρος για τα πρωτόκολλα που υπάρχουν στις πατέντες, στη εθική και δεοντολογία και πρόσβαση. Παρακολουθώ την εφαρμογή του PSI στη χώρα μου. Δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Οι άδειές μου είναι όσο πιο χαζές και απλές γίνεται. Είτε είναι ανοιχτές, είτε είναι κλειστές. Αν είναι ανοιχτές, πρέπει να είναι αυτό που λέμε ελεύθερες άδειες, δηλαδή όσο λιγότεροι περιορισμοί. Αν είναι κλειστές, πρέπει να έχουν όσο λιγότερο συναλλακτικό κόστος. Δηλαδή πρέπει ο άλλος να μπορεί να σε πληρώσει πάρα πολύ γρήγορα για να πάρει την άδεια και να τη χρησιμοποιήσει. Χρησιμοποιώ τις ανοιχτές υποδομές που υπάρχουν και όσο μπορώ, έρχομαι σε επαφή με μεγάλες πρωτοβουλίες ευρωπαϊκές που αφορούν την ανοιχτή επιστήμη και αφορούν και την κλειστή επιστήμη. Δηλαδή, όταν έχουμε πράγματα όπως το Gaia X, εάν είμαι βιομηχανία, εάν κάνω βιομηχανική έρευνα, προσπαθώ να μάθω τι γίνεται με τα data spaces στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και προσπαθώ να είμαι μέσα στον τομέα. Εάν είμαι ανοιχτός, προσπαθώ να δω τι κάνει το Open Air, προσπαθώ να δω τι κάνει το EOSC, προσπαθώ να είμαι γενικά μέσα σε αυτές τις μεγάλες υποδομές. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δούμε λίγο τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω, Σίλβια και Έλλη, πώς θέλετε να το δούμε. Είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ χρήσιμα όσα μας ανέφερες και τα παραδείγματα εξαιρετικά. Μας έχεις μεταφέρει την εικόνα των εξελίξεων και το τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν 2-3 ερωτήσεις από ό,τι βλέπω. Μια είναι, επειδή γνωρίζω ότι υπάρχουν πατέντες στα κλιματοοικονομικά της ΗΠΑ, είναι αντίστοιχα στην Ευρώπη ή ισχύει το ανάλογο για το software? Δεν ξέρω, ακούγομαι. Ακούγομαι? Ναι, πρόγραμμα. Ωραία. Όχι, είναι διαφορετικό ελαφρώς. Φαντάζομαι το ερώτημα που κάνει ο κύριος Δημοτικάλης αφορά τα business models, αν πατεντάρονται στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, η πατέντα πάντοτε πρέπει να έχει αυτό που λέμε τεχνική εφαρμογή, βιομηχανική εφαρμογή. Κατά συνέπεια, ναι, μόνο εάν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη βιομηχανική ή τεχνική εφαρμογή. Πρακτικά, δηλαδή μπορεί να πάει ως το χρηματοοικονομικό, έτσι και λέω σήμερα, πάντοτε θα συνδέεται με μια τεχνική, πάντοτε.
συνδέεται κατεξοχήν με τεχνικές εφαρμογές. Οπότε, ενώ θεωρητικά θα σας πω όχι, στην πράξη, αν έχεις ένα μοντέλο που κάνει, ας πούμε, day trading ψηφιακό και σου επιτρέπει να βλέπεις τη συχνότητα της αλλαγής μιας μετοχής για να σου πει τώρα αγόρασε, τώρα πουλά, λέω ένα χαζό παράδειγμα, προφανώς αυτό το πράγμα μπορείς να το πατεντάρεις. Ωραία. Υπάρχει άλλη μία ερώτηση. Άλλες δύο. Βλέπω μία στο chat. Θα ήθελα να ρωτήσω για τις περιπτώσεις εργασιών των διπλωματικών στη βιβλιοθήκη. Θα μπορούσα να δεχτώ εφόσον πρόκειται για πατέντα περίληψη μόνο της εργασίας. Πολύ ωραία ερώτηση. Η απάντηση προφανώς είναι εξαρτάται, αλλά ως εξής. Εάν ξέρουμε, πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε τον κανονισμό του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, εσείς ως επιστήμονες πληροφόρησης σε βιβλιοθήκη, ως βιβλιοθηκονόμοι, θα πρέπει να δείτε τι είναι αυτό το οποίο σας λέει να κάνει το κανονισμό σας. Δηλαδή, ο κανονισμός λέει ότι, μπορεί να λέει ότι η πτυχιακή δεν μπορεί να κατατεθεί, μάλλον δεν μπορεί να πάρει πτυχίο άλλος, αν δεν έχει καταθέσει την πτυχιακή το διδακτορικό του. Και συνήθως μπορεί να το κάνει με ένα εμπάργκο. Ωστόσο, επειδή στην περίπτωση που υπάρχει πατέντα είναι πάρα πολύ μεγάλο το ρίσκο, εμένα η εκτίμησή μου θα ήταν ότι πρέπει να δεχτείτε την περίληψη. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε σχετικό ερώτημα στην γραμματεία του Πανεπιστημίου, εάν έρχεται σε αντίθεση με τον κανονισμό. Δεν ξέρω κατά πόσο σας απάντησα. Η απάντησή μου δηλαδή είναι η εξής. Επί της αρχής θα έλεγα ναι, γιατί είναι ρίσκο για τον άνθρωπο που πάει να κάνει την πατέντα, γιατί μπορεί να γίνει οποιοδήποτε λάθος και να βγει σε ένα ράφι βιβλιοθήκης και να του κάψει την πατέντα. Αλλά εάν έχετε αντίθετη υποχρέωση από το Πανεπιστήμιο, πρέπει να λύνετε αυτό κάπως. Άρα πρέπει να τεθεί το ερώτημα και αντίστοιχα να σας έρθει μια απόφαση από το αρμόδιο όργανο ότι μπορείτε να δεχτείτε την περίληψη. Θα μπορούσα να αναφέρω εδώ κάτι, στην δική μας περίπτωση τουλάχιστον. Είναι απαραίτητο να υπάρχει τέλος πάντων απόφαση από τη Σύγκλιτον να καταδείχνεται τα μεταδεδομένα. Και σε μια ανάλφα περίοδο, με τη σωστή αιτιολόγηση, να καθυστερεί, ας πούμε, η ανάρτηση του πλήρες κειμένου. Mm-hmm. Άρα, λύνει με κάποιον τρόπο την... Ναι, ναι. Και το οποίο τα μεταδεδομένα, νομίζω, περιλαμβάνει και την περίληψη, η Σίλβια. Ναι, αλλά θα μπορούσε να μην δίνει. Θα μπορούσε να τροποποιηθεί με τέτοιον τρόπο που να μην είναι. Λοιπόν, δηλαδή, η περίληψη είναι κάτι το οποίο το διαχειρίζεται ο άνθρωπος αυτός. Έτσι, δηλαδή, είναι η δουλειά του να κάνει αυτό το πράγμα, να κρύψει το κομμάτι το οποίο έχει να εμφανίσει, να θέλει να καταθέσει. Να απαντήσω και το ερώτημα της κυρίας Ευπραξία. Ναι. Λοιπόν, είναι όχι αστικού δικαστηρίου είναι, γιατί είναι αστική διαφορά. Μπορώ να σας στείλω μαζί, έτσι και λέω, να σας στείλω τρία links, μπορώ να σας στείλω τη σχετική απόφαση. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ασφαλιστικά ή κανονική ή πρωτόδικη, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα και μάλιστα νομίζω είναι στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει. Είναι ενδιαφέρουσα με την έννοια ότι μας λύνει ένα ζήτημα που το συζητάνε πάρα πολύ συχνά οι ακαδημαϊκοί και δεν καταλαβαίνω γιατί, αλήθεια. Από την αμαρτία μου. Μου φαίνεται πολύ σαφές. Έχουν κάποιες ακόμα ερωτήσεις από ό,τι βλέπω στο Q&A. Αν δεν υπάρχει θέμα και από τους υπόλοιπους να πάρουμε 2-3 λεπτά και παραπάνω για να τις απαντήσουμε. Ποιος έχει τα πνευματικά δικαιώματα σε μια συλλογή προφορικών μαρτυριών, αυτός που έδωσε τη συνέντευξη ή ο φορέας που διατηρεί τη συλλογή? Πολύ, πολύ ωραία. Αυτός που έδωσε, όχι αυτός που πήρε τη συνέντευξη. Έχουμε τρία πρόσωπα εδώ, νομικά και φυσικά. Έχουμε, ας πούμε, ότι είναι προφορικές μαρτυρίες για την κρίση. Να πω ένα παράδειγμα. Είμαι Ακαδημία Αθηνών και μαζεύω προφορικές ιστορίες για το COVID-19. Εγώ που τις μαζεύω είμαι ένας ερευνητής, ο οποίος είμαι μόνιμος ερευνητής στην Ακαδημία. Εάν δεν έχει αναφερθεί κάτι διαφορετικό, το ηθικό δικαίωμα μένει στο πρόσωπο, το φυσικό, στον πρόδρομο που μάζεψε τις ερμηνείες, το περιουσιακό δικαίωμα μεταφέρεται στην Ακαδημία Αθηνών και οι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τις προφορικές μαρτυρίες, εάν έχουν για την κάθε μία από αυτές, ανάλογα τι έχουν πει στο release form. Δηλαδή, πρέπει να υπογράψουν ένα release form στο οποίο να λένε τρία πράγματα.
σε σχέση με την προσωπικότητά τους ότι δεν θεωρούν ότι προσβάλλεται με την έρευνα και τη δημοσίευσή της και πρέπει να είναι πολύ σαφής ο ερευνητής γι' αυτό. Δεύτερον, ότι η πνευματική ιδιοκτησία που έχουν στο έργο λόγου που προκύπτει από τη συνέντευξη ή η συνειδιοκτησία που έχουν με τον ερωτώντα, γιατί έχουν τεχνικά συνειδιοκτησία, την μεταφέρουν στο πρόσωπο ή στην ακαδημία. Και τρίτον, έχουν φροντίσει μαζί με τον ερευνητή να αφαιρεθούν τα οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα και τα οποία δεν πρέπει να... ή θεωρεί ότι είναι ok να εμφανιστούν ή έχουν αφαιρεθεί και δεν θεωρεί ότι προσβάλλεται το δικαίωμά του. Γι' αυτό, όταν πραγματοποιούμε τέτοιες συνεντεύξεις, θέλουμε οπωσδήποτε πρωτόκολλο έρευνας, οπωσδήποτε release form που έχει αυτά τα τρία κομμάτια και συνήθως δίνουμε και τις συνεντεύξεις στους συνδεξιαζόμενους για να μας πούν αν θέλουν να αφαιρέσουμε ή να προσθέσουμε κάτι. Ελπίζω να κάλυψα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Πρόδρομε. Προχωρώ στην επόμενη. Όταν στέλνω ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για την εκπόνηση ακαδημαϊκής εργασίας, πρέπει να συμπεριλάβω όρους συνένεσης στους οποίους να αποδέχονται οι ερωτώμενοι? Βεβαίως. Μολονότι έχει και το ερωτηματολόγιο έχει να κάνει με δύο πράγματα. Συνήθως στεκόμαστε στα προσωπικά δεδομένα, αλλά έχει προφανώς και πνευματική ιδιοκτησία. Είναι αντίστοιχο με τη συνέντευξη, αλλά πιο τεχνικό. Πρέπει να... Δεν χρειάζεσαι... Σε σχέση με την πνευματική ιδιοκτησία από αυτά, ναι, θα πρέπει να του πεις ότι πρέπει να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Οι περισσότεροι δεν το κάνουν. Εγώ το θεωρώ ότι δεν βλάπτει κανένα να λέει ότι παιδιά πάρτε το και κάνετε ό,τι θέλετε. Γιατί τεχνικά είναι έργο αυτού που γράφει την απαραίτητο ρευματολόγιο. Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να είναι σαφή ποια είναι τα δεδομένα αυτά, πώς θα χρησιμοποιηθούν και αυτός που απαντάει το ερώτημα, το ερωτηματολόγιο, να έχει αποδεχτεί με συγκατάθεση, που είναι μία από τις 6 νόμιμες βάσεις, ότι το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να επεξεργαστεί, να τύχει επεξεργασίες που πρέπει να προσδιορίσετε ποιοι θα είναι αυτοί από τον ερευνητή. Εάν το ερωτηματολόγιο αφορά ιατρικά δεδομένα ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα, σεξουαλική ζωή, πολιτικών πεπιθήσεων, εθνοτικού χαρακτήρα κτλ., θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφής η εξήγηση σε αυτόν που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο του τι θα γίνει και πρέπει να διασφαλίσει ο ερευνητής ότι το έχει καταλάβει ο άλλος. Το πώς γίνεται αυτό είναι κάτι το οποίο ερευνάται. Έχει πολύ να κάνει, τώρα σας λέω το maximum που μπορεί να κάνει κάποιος, έτσι. Οι ερευνητές πάνε και πιο χαμηλά, δεν θα σας πω για ποιο λόγο. Πρέπει να το εξηγεί πόσο θα τα κρατήσει, σε ποιον θα τα δώσει, πώς θα τα δημοσιεύσει, αν θα ανωνυμοποιήσει και πώς θα ανωνυμοποιήσει και όλα αυτά. Τώρα, στην περίπτωση που ο ερευνητής κανονικά θα τα κάνει και με βάση τον GDPR και με βάση τους κανόνες ηθικής και διοντολογίας του Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να ειδωθούν και κανονικά πρέπει να περάσει έρευνα και από την Επιτροπή Ηθικής και Διοντολογίας. Πλέον στο ελληνικό δίκαιο είναι υποχρεωτικό και στα περισσότερα ευρωπαϊκά δίκαια είναι υποχρεωτικό αυτό. Δηλαδή το ερωτηματολόγιο πηγαίνει μαζί με το πρωτόκολλο έρευνας στην Επιτροπή, το τσεκάρουν και το βγάζουν. Αν τώρα η συγκατάθεση, ακόμα και αν δεν υπάρχει, εγώ, αν φορώντας τώρα το καπέλο από την άλλη πλευρά, μπορώ να σας πω ότι μπορούν να κάνουν επεξεργασία με βάση τις νόμιμες βάσεις του δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι οριακό αυτό. Το κάνουμε σε απελπισμένες περιπτώσεις και κυρίως με παλιά δεδομένα. Για νέο δεδομένο που έχει βγει μετά το 18 έρευνα, πρέπει να περάσετε αυτή τη διαδικασία. Η οποία δεν είναι τόσο τραγική όσο ακούγεται. Ωραία. Περνώ στην επόμενη ερώτηση. Τι γίνεται στην περίπτωση των διδακτορικών και της διανόμου κατάθεσής τους στο ΕΚΤ όταν υπάρχει ενεργή διαδικασία λήψης πατέντας? Ωραία. Πολύ καλή ερώτηση και σαφής. Νομίζω ότι σίγουρα παίζει εμπάργο. Θα πάω στο ζήτημα που έχει αναφερθεί και στην προηγούμενη ερώτηση που μου έγινε. Κανονικά, για μένα δεν πρέπει να κατατεθεί το σώμα της εργασίας. Υπάρχει πολύ σαφής λόγος γι' αυτό και πρέπει να είναι κάτι το οποίο να ρυθμιστεί κατεξοχήν αρχικά με το Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια με το ΕΚΤ. Το ΕΚΤ, μην ξεχνάμε, ότι λαμβάνει την πληροφορία, έχει υποχρέωση να ξέρει που βρίσκεται την πληροφορία και να κατατίθεται σε αυτό, αλλά το ζήτημα είναι ότι αν πώς το λύνεις και θα σας πω και έχουμε και μία υπόθεση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με ρωτάτε για πατέντα, αλλά έχει σημασία αυτό που θα σας πω, η οποία απέδρεψε έδωσε σύσταση στο ΕΚΤ, γιατί δημοσίευσε διαδακτορική διατριβή, κατά λάθος βέβαια,
κατά λάθος για ποιο λόγο είχε χαθεί το απογραφικό. Πριν από το 2018 έγινε αυτό, έγινε το 10 ή το 12, και στην οποία, η διατριβή, τα προσωπικά δεδομένα, είναι ακραία περίπτωση, ήταν το ονοματεπώνυμο του δημιουργού. Αυτός είπε λοιπόν ότι εγώ, επειδή δεν είχα δώσει εγκατάθεση για αυτό το πράγμα και είχα εμπάργκο, είχε σημαίνει υποχρέωση να το μαζέψεις, αλλά όχι να το δημοσιεύσεις. Σήμερα, στην ίδια υπόθεση, ή στην υπόθεση για τις πατέντες, εάν το ΕΚ δεν μπορούσε να σας αποδείξει και το πανεπιστήμιο σας ότι έχει επαρκή οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν είτε τη διανοητική σας ιδιοκτησία, εδώ τη βιομηχανική ιδιοκτησία, ή τον κίνδυνο προσβολής της από την προσδοκία δικαιώματος με την κατάθεση, είτε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα μπορούσατε να πείτε ότι δεν, είναι δυσανάλογη ζημία που έχετε και κατά συνέπεια δεν μπορείτε να καταθέσετε. Ωστόσο, πράγματι, στους κανονισμούς αυτούς υπάρχει ένα κενό. Γιατί φαίνεται ότι πρέπει να καταθέσεις, ακόμα και αν υπάρχει patent pending. Έτσι. Άρα θα πήγαινα στο τμήμα μου και θα ζήταγα απόφαση. Mm-hmm. Θα πάρω δύο μαζί ερωτήσεις. Η μία είναι για το περισσότερες διευκρινήσεις για το ποιος έχει τα πνευματικά δικαιώματα της πτυχιακής μεταπτυχιακής εργασίας. Και η άλλη είναι, όταν κάποιος φοιτητής καταθέσει τη διπλωματική εργασία και ο φοιτητής αποφασίζει να είναι ανοιχτή και ο καθηγητής αποφασίζει να μην είναι ανοιχτή, γιατί ορισμένα στοιχεία της εργασίας θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για πατέντα, ποιος αποφασίζει? Λοιπόν, πάω στην πρώτη ερώτηση. Η άποψή μου, το είπα και προηγουμένως, και η ακαδημαϊκή και σε σχέση με ό,τι βλέπω στην ομολογία, είναι σαφής. Είτε είσαι εποπτεύων καθηγητής και έκανες σωστά τη δουλειά σου και απλά καθοδήγησες το παιδί, αλλά δεν έγραψες ποτέ την εργασία του. Και πρέπει να πάρει πτυχίο το παιδί και να γραφτεί το όνομά σου, αλλά δεν θα έχει πνευματικά δικαιώματα. Είτε μπήκες μέσα στην εργασία, την έγραψες, είσαι καθηγητής, πηγαίνετε και δυο σας να κάνετε business έξω από το πανεπιστήμιο, δημοσιεύστε ακαδημαϊκά ως ιδιώτες, αλλά δεν έκανες καλά τη δουλειά σου ως εποπτεύοντας, γιατί έγραψες την εργασία. Άρα, είτε είσαι εποπτεύων και δεν έχεις πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχεις πνευματική ιδιοκτησία και δεν είσαι εποπτεύων. Η εποπτεία στο ακαδημαϊκό πλαίσιο δεν μπορεί να εξορισμού. Δεν μπορεί να ταυτίζεται με τη συγγραφή και γι' αυτό δεν υπάρχει πνευματική ιδιοκτησία του εποπτεύοντος καθηγητή. Δυστυχώς, το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά το φαινόμενο ότι πιέζονται τα παιδιά και θεωρούν ότι είναι δικοί τους και γίνεται και η συνδημοσίευση. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο επίσης πρέπει να ξεκινάει να είναι μέσα στον κανονισμό. Πώς χειριζόμαστε τις συνδημοσίευσεις. Είναι διαφορετικό το κομμάτι ότι εγώ έκανα μία πτυχιακή εργασία και στην πτυχιακή εργασία ήταν εποπτεύουσα μου η Σίλβια και μπήκε εποπτεύουσα Σίλβια από πάνω. Και είναι διαφορετικό ότι όταν τελείωσε η εργασία, η Σίλβια λέει στον πρόδρομο: θέλεις να γράψουμε και ένα άρθρο μαζί? Και τότε πάμε και γράφουμε ένα άρθρο. Όπου πλέον η Σίλβια είναι στη συγγραφέα. Αυτό είναι πολύ σαφές. Δεν ξέρω αν. Θα ήθελα πραγματικά, αν μείνει και κάτι εκείνο αυτό, αξίζει τον κόπο από αυτή την παρουσίαση. Δεν ξέρω αν είναι σαφής η απάντησή μου σε όποιον έκανε το ερώτημα. Ελπίζω πως ναι. Πάω στην επόμενη ερώτηση, αν υπάρχει όσο... Ωραία, πολύ ωραία. Πάω τώρα λίγο στην ερώτηση που έγινε για ο φοιτητής θέλει να την ανοίξει, ο καθηγητής του λέει θα πάμε να κάνουμε πατέντα. Εξαρτάται πώς έγινε η δουλειά. Δηλαδή, αν είναι στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος, το οποίο έχει ο καθένας μία συνεισφορά, έχει ο καθηγητής τη δική του και η πατέντα του φοιτητή, η αδημοσίευση του φοιτητή καταστρέφει την δουλειά των υπολείπων και υπάρχει σχετικό πλαίσιο, προφανώς αυτό το ρυθμίζεται από το grant, αυτό ρυθμίζεται από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η έρευνα. Αν όμως πρόκειται για μια κλασική έρευνα που την κάνω μέσα στο πανεπιστήμιο και εγώ ως φοιτητής την κάνω, είμαι στο δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο, δεν βλέπω γιατί μπορεί να σε σταματήσει ο καθηγητής. Ο καθηγητής δηλαδή πάει πάλι στην προηγούμενη ερώτηση, καλά έκανε η Έλλη και τις έβαλε μαζί. Εάν ο καθηγητής απλά έκανε εποπτεία, αν ο φοιτητής θέλει να πάει να φάει το κεφάλι του ή είναι υπέρμαχος του Open ή δεν γουστάρει να κάνει πατέντα ή του κοστίζει πάρα πολύ ή δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί ή τον πονάει το πόδι του και δεν θέλει να το κάνει, θα πρέπει να το αποδεχτεί αυτό ο καθηγητής. Ξαναγυρνάω. Τα κομμάτια της συνεργασίας καθηγητών και φοιτητών πρέπει να προσδιορίζονται στον κανονισμό του πανεπιστημίου και όταν ξεκινάω εγώ να κάνω ένα διδακτορικό, να μου είναι πολύ σαφές. Εγώ όταν έκανα το διδακτορικό μου την πρώτη μέρα, που έκανε την πρώτη συνάντηση με τον εποπτεύοντα καθηγητή μου στο Λονδίνο. Με πήρε ο άνθρωπος μέσα και μου είπε: Πρόδρομε, πάρε αυτό το χαρτάκι εδώ. Εδώ έτσι κάνουμε. Άμα θέλουμε να δημοσιεύσουμε, άμα θέλουμε ότι στην εποπτεία θα κάνω αυτά τα πράγματα. Και άμα είναι να κάνουμε μαζί δημοσίευση, θα γίνει με αυτόν τον τρόπο.
Με αυτόν τον τρόπο θα μπει το δικό σου όνομα πρώτο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπει το δικό μου όνομα πρώτο. Με αυτόν τον τρόπο θα βάλουμε τρίτο άνθρωπο μέσα στη σχέση μας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κινηθείς αν θες να δημοσιεύσεις μόνος σου. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να κινηθώ άμα δημοσιεύω μόνος μου. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι ένα σημαντικό ζήτημα σε μια εποχή, πάντοτε ήταν, αλλά τώρα στις μέρες μας μετράμε συνέχεια το citation index. Συνέχεια. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό να είναι πολύ σαφές από τον κανονισμό ιδεατά, από τον κανονισμό του Πανεπιστημίου, για να μπορούν και οι δύο να σηκώσουν τα χέρια ψηλά και να πει η καθηγήτρια, πρόδρομε, λυπάμαι, αλλά αυτός είναι ο κανονισμός. Αφού ήρθες στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή όπου είσαι, αυτό. Αν δεν σ' αρέσει, έξω είναι. Υπάρχουν άλλα πανεπιστήμια, πήγαινε κάπου αλλού. Αλλά πρέπει να το ξέρω πριν ξεκινήσω τη διαδικασία. Ελπίζω να απάντησα. Είναι πολύ σωστή η παρατηρήση σου, πρόδρομε, και νομίζω ότι εδώ έχουν ρόλο και οι βιβλιοθήκες στο να ενημερώσουν. Πολύ μεγάλο ρόλο. Πολύ μεγάλο ρόλο. Πολύ μεγάλο ρόλο, και ίσως πρέπει να δουλέψουμε και λίγο παραπάνω σε αυτό το κομμάτι της ηθικής και διοντολογίας, γιατί οι κανονισμοί ηθικής και διοντολογίας εξαντλούνται στο κομμάτι το οποίο αφορά τα προσωπικά δεδομένα και αγνοούν άλλα πράγματα. Ναι. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις ακόμη. Θέλετε να τις πάμε λίγο γρήγορα, αν αντέχετε. Ναι. Αν εσύ έχεις χρόνο να τις απαντήσεις. Έχω ακόμα άλλα, τον διάφορα τηλέφωνα. Δώστε μου να δω τι είναι αυτό. Συγχωρέστε, μισό λεπτό. Να πούμε ότι όσοι τους συμμετέχοντες έχουν άλλες υποχρεώσεις, ευχαριστούμε. Μπορούν να μας αφήσουν ανά πάσα στιγμή. Αλλά νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Οπότε, καλό θα ήταν να απαντηθούν λίγο γρήγορα. Πάμε λίγο τις επόμενες ερωτήσεις. Mm-hmm. Βλέπω μία ερώτηση από την Έλλη. Ή υπάρχουν άλλες. Έλλη και Σίλια, πείτε μου να... Λοιπόν, υπάρχει μία. Ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος να αντλήσουμε πληροφορίες για τις κοινωνικές επιστήμες και να αναπαράγουμε πληροφορίες δεδομένα από ένα βιβλίο που στο πιστό φιλό του αναφέρει? Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά, περιληπτικά, χωρίς την άδεια του εκδότη, σύμφωνα με τον νόμο 21-23 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι το πότε είναι το βιβλίο. Αν είναι βιβλίο, βέβαια αυτό είναι προφανές αφού αναφέρεται στο νόμο του 21-21, είναι μετά το 93. Άρα θα πει ότι προστατεύεται. Δεν θα προστατευόταν αν ήταν ένας Παπαδιαμάντης, το χρησιμοποιώ πολύ συχνά στα μαθήματά μου, αν ήταν ένας Παπαδιαμάντης, αν ήταν ένας Κονδύλης, ας πούμε, κάτι παλιό. Αυτό προστατεύεται. Άρα το προφανές είναι ότι πας και ζητάς από τον εκδοτικό οίκο τη σχετική άδεια. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείς απόσπασμα, μιλάω τώρα για το ελληνικό δίκαιο, γιατί αυτό που μου ανέφερες, Έλλη, μου διάβασε, είναι ελληνικό δίκαιο, θα πήγαινα στο άρθρο 19 του 21-23 και θα έλεγα, είναι μικρό το κομμάτι που χρησιμοποιώ? Ναι. Δηλαδή είναι κομμάτι αυτό που χρησιμοποιώ? Είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ για να κάνω κριτική στο βιβλίο ή προκειμένου να υποστηρίξω τη γνώμη μου? Ναι. Έχω αναφέρει από πού το πήρα, δηλαδή όνομα, συγγραφέα, χρόνο, εκδότη? Ναι, τότε μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Απλώς, εάν πρόκειται για κάτι το οποίο καταργεί την ανάγκη του να αγοράσεις το βιβλίο, του να εκμεταλλευτεί, μάλλον καταργεί τον πυρήνα του δικαιώματος του άλλου, τότε δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα γκρίζο κομμάτι, δυστυχώς, το οποίο είναι ποιος είναι ο όγκος της πληροφορίας την οποία χρησιμοποιώ. Άρα, δηλαδή, θέλει μία προσοχή. Αλλά κατά βάση θα έλεγα ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και αυτή είναι και η ιδέα, είναι ο ορισμός του άρθρου 19. Άμα τώρα το ξεπατώσεις το βιβλίο, όχι, δεν. Πήγαινε και πάρε άδεια από τον συγγραφέα. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Τι γίνεται στην περίπτωση των διδακτορικών που κατατίθενται στο ΕΚΤ με εφαρμογή εμπάργκο και άρνηση εφαρμογή εμπάργκο στη διάθεση μέσω του ιδρυματικού αποθετηρίου από το ίδρυμα που έδωσε τον τίτλο? Το ξαναλες λίγο, Έλλη, δεν το κατάλαβα. Τι γίνεται στην περίπτωση των διδακτορικών που κατατίθενται στο ΕΚΤ με εφαρμογή εμπάργκο και άρνηση εφαρμογή εμπάργκο στη διάθεση μέσω του ιδρυματικού αποθετηρίου από το ίδρυμα που έδωσε τον τίτλο? Εάν εγώ έχω βάλει ένα εμπάργκο 5 χρόνια και το καταθέτω με εμπάργκο και αποφασίζει το ίδρυμά μου να μην το σεβαστεί αυτό. Εδώ έχω το εξής ζήτημα. Εάν μένω ο κανονισμός του Πανεπιστημίου μου υφίσταται και μου λέει ότι δεν υπάρχει εμπάργκο ή δεν μου επιτρέπει εμπάργκο περισσότερο από 12 μήνες, ας πούμε, και εγώ του έχω δώσει 5 χρόνια και δεν έχω κάποια σοβαρή ζημιά,
τότε το Πανεπιστήμιο σίγουρα μπορεί να το αρνηθεί. Το ΕΚΤ είναι ένα ερώτημα πώς θα το πάρει στα χέρια του. Εάν εγώ τώρα καταχρηστικά ζητάω εμπάργο μικρότερο από το, αυτό που μου δίνει το Πανεπιστήμιο, πρέπει ή το Πανεπιστήμιο καταχρηστικά ζητάει 12 μήνες και εγώ χρέο παραπάνω, γιατί για παράδειγμα κάνει pending μια πατέντα μου, έχει αργήσει να αποφασιστεί τι θα γίνει, ή ήθελα να κάνω μια δημοσίευση πιο κλασικό και ο διδοτικός οίκος με έχει σαπίσει. Περιμένω και δεν μου βγάζει διορθώσεις και έχει περάσει 3 χρόνια. Στις ανθρωπιστικές επιστήμες έχω δει καταστάσεις που πάνε 4 χρόνια. Εκεί πέρα πάλι και το Ίδρυμα δεν μπορεί να με καταστρέψει, δεν μπορεί να το βγάλει χωρίς να με ρωτήσει. Άρα πιστεύω ότι ναι, θα πάμε στον κανονισμό του Ιδρύματος, αλλά γενικά πάντοτε εν αμφιβολία πάμε υπέρ του δημιουργού. Η άλλη ερώτηση απαντήθηκε ήδη. Αυτή μπορεί η διδακτορική γιατρική να δημοσιευτεί σε βιβλίο. Την απάντησε τώρα ο προγραμματής στην προηγούμενη ερώτηση. Μετά λέει: διδακτορικό μου περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε περιοδικά, στα οποία έχεις παραδώσει τα πνευματικά δικαιώματα στον εκδότη του περιοδικού. Μπορεί να αναρτηθεί σε αποθετήριο, π.χ. στο ΕΚΤ. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, δηλαδή τα διδακτορικά τα οποία είναι publication-based πρέπει να ορίζουν, γιατί είναι standard θέμα, τι γίνεται με αυτό. Δηλαδή πρέπει ο εκδότης να γίνεται επικοινωνία στον εκδότη, δεν μπορείς να δίνεις όλα τα copyrights και να λες ότι εγώ θα το καταθέσω αυτό μετά. Πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση. Αν δεν υπάρχει συνεννόηση, δυστυχώς δεν μπορεί αυτό το πράγμα να κατατεθεί. Αλλά εδώ πέρα είναι δυνατόν να υπάρχει άμεση σύγκρουση ανάμεσα στον κανονισμό του Πανεπιστημίου και τις υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου και του φοιτητή και τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει λάβει. Δεν μπορεί να είναι χήμα αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς είναι, αλλά δεν μπορεί να είναι. Δεν πρέπει να είναι. Πρέπει κανονικά όταν πάω να κάνω. Και έτσι γίνεται. Αυτό, ας πούμε, στην Ευρώπη ξεκίνησε πάρα πολύ από τα σκανδιναβικά πανεπιστήμια και τα πανεπιστήμια που κάνανε computer science. Και τα οικονομικά, αυτές οι τρεις επιστήμες. Εκεί λοιπόν, όταν πήγαινες να κάνεις τη δημοσίευση, συνεννοήσω με τον καθηγητή σου και το ίδρυμά σου. Και σου έλεγε, παιδί μου, μπορείς, δεν μπορείς. Δεν συμβαίνουν αυτοί οι όροι. Αν υπάρχει ασυμβατότητα, δυστυχώς θα κερδίσει η σύμβαση. Νομίζω είναι και επιλέγουμε και σωστά τους τον εκδότη τον οποίο θα δημοσιεύσουμε. Ακριβώς. Και το Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει ένα μηχανισμό να μην έχει παράλογα πράγματα. Ειδικά άμα δέχεσαι διδακτορικό by publication, πρέπει να το έχεις ρυθμίσει αυτό. Mm-hmm. Η επόμενη ερώτηση είναι ένα αποθετήριο μελετών, στο οποίο αναρτώνται με όρους περιορισμένης πρόσβασης μελέτες τρίτων, οι οποίες έχουν νόμιμα αναρτηθεί. Πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας, να χρησιμοποιεί δηλαδή συγκεκριμένα συστήματα ασφάλειας για να θεωρείται ότι προστατεύει επαρκώς το υλικό που είναι περιορισμένης πρόσβασης από κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Στο κομμάτι των γενικότερα όχι. Ειδικότερα, εάν περιέχει ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα, πρέπει οπωσδήποτε να έχει τεχνικά μέτρα προστασίας, τα οποία πρέπει να είναι το state of the art για αντίστοιχες δραστηριότητες. Αυτό προκύπτει από την ερμηνεία της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, η οποία λέει ότι πρέπει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα να έχουν ληφθεί και να έχουν καταγραφεί, να έχουν γίνει documented, να έχουν τεκμηριωθεί από τον σχετικό οργανισμό, πρέπει να έχει data protection officer κτλ. Στην περίπτωση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, ωστόσο, δεν έχουμε τέτοια υπόθεση στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Είναι πλέον θέμα να δείξεις αν είχε αμέλεια, που είναι αρκετά βαρύ. Άμα δεις ότι τα δεδομένα βγαίνουν, πρέπει να ψάξεις να βρεις αν βγήκαν από εκεί, να το τεκμηριώσεις. Το έχουμε ζήσει αυτό παρεπιπτόντως, είναι δύσκολο να το αποδείξεις. Έχει βαριά απόδειξη. Θέλει χοντρά πράγματα να έχει κάνει ο άλλος. Να τα ξέρω εγώ σε PPT και να κατεβαίνουν ελεύθερα. Λέει, αν είναι εύκολο, πες μας για το κομμάτι του copyright, το ίδρυμα που πολλοί φοιτητές συμπληρώνουν στο εσόφυλλο των εργασιών του. Είναι σωστό να μπαίνει? Πάλι πάμε στον κανονισμό του Ιδρύματος και στην βαθμίδα του φοιτητή. Δεν ξέρω γιατί μπαίνει το copyright του Ιδρύματος, να μην ειλικρινείς. Το λέω με όλη την αγάπη που έχω στα Ιδρύματα. Δεν προκύπτει από πουθενά. Δεν προκύπτει από τον ελληνικό νόμο, δεν προκύπτει από τον κυπριακό νόμο, δεν προκύπτει από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το αντίθετο, όλες αυτές οι νομοθεσίες θεωρούν με βάση μια αρχή που λέγεται η αρχή της αλήθειας, είναι ότι εάν δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, το έργο παραμένει copyright του φοιτητή.
ο φοιτητής στη συνέχεια μπορεί να δώσει με την κατάθεση ή με την εγγραφή του, εφόσον το προσφέρει ο κανονισμός, μία άδεια δημοσίευσης. Εάν έχει εκχώρηση δικαιωμάτων, αυτό θα πρέπει να περιγράφεται στον κανονισμό φοίτησης και να το έχει συμφωνήσει ο φοιτητής όταν εγγράφεται. Mm. Και μάλιστα να πω και το εξής. Μόνο ότι αρκετές φορές έχω θεωρήσει ότι είναι αναχρονιστικό. Επειδή δεν πρόκειται για μεταβίβαση δικαιώματος, ειδικά αν πρόκειται για εκχώρηση και όχι απλή αδειοδότηση ή πρόκειται για μια αποκλειστική αδειοδότηση, θα πρέπει να είναι έγγραφη και ενυπόγραφη. Ψηφιακά, φυσικά, δεν μοιάζει. Πρέπει να έχει βάλει χεράκι και να πει ο φοιτητής σου έδωσε. Πρέπει να καταλάβει τι έκανε. Εμένα μου φαίνεται ότι αυτό είναι και αντιδεοντολογικό, αλλά αντίθετα, το Ιδρύμα να έχει άδεια ή να μπορεί να βγάλει μια συλλογή αύριο ότι κάνανε οι φοιτητές μου, είναι απόλυτα θεμητό και δίκαιο και σωστό. Mm. Και συγγνώμη να πω και το τελευταίο. Δεν είναι σωστό να μπαίνει, να το πω και πολύ απλά, γιατί σύμφωνα με το άρθρο 10 του 21-21 είναι τεκμήριο ιδιοκτησίας. Σε συνέχεια αυτό που είπαμε προηγουμένως. Λοιπόν, ακόμα μια ερώτηση. Μπορεί να ερμηνευτεί το άρθρο 21 του 21-21-93 και ιδιαίτερα η εξαίρεση για τη διδασκαλία ό,τι αφορά και την ψηφιακή είναι αναπαραγωγή μέρος ενός έργου. Όχι. Δηλαδή, αναπαραγωγή για την ηλεκτρονική διδασκαλία. Πολύ ξεκάθαρα. Δεν μπορεί, μάλλον, αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, είναι μια κουβέντα που κάνουμε, που γίνεται πολύ έντονα και λόγω του COVID, δηλαδή για το εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω τους περιορισμούς του δικαιώματος προκειμένου να βγάλω περιεχόμενο. Το άρθρο 21, το διαβάζω, επιτρέπεται χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή η αναπαραγωγή άρθρων νομίμως δημοσιευμένων σε εφημερίδα, bla bla bla. Η λέξη αναπαραγωγή στο ελληνικό δίκαιο τουλάχιστον μεταφράζεται κυριολεκτικά και είναι διαφορετικό δικαίωμα από το δικαίωμα της διάθεσης του έργου στο κοινό ή του να κάνουμε το έργο διαθέσιμο στο κοινό που έτσι περιγράφεται η διαδικτυακή προβολή του. Γι' αυτό το λόγο το λεκτικό του άρθρου 19, που είναι η παράθεση αποσπασμάτων, μιλάει για παράθεση σύντομων αποσπασμάτων χωρίς να λέει το μέσο, ενώ η αναπαραγωγή μας παραπέμπει σε συγκεκριμένη περιουσιακή εξουσία. Δυστυχώς, το 21 είναι εξαιρετικά περιορισμένο άρθρο. Μάλιστα και στην κατάρθρον ερμηνεία, στο μεγάλο βιβλίο, που είναι το πιο βασικό για αυτό το κομμάτι, νομίζω ίσως ο Μαρίνος από πάνω από τη Θράκη να έχει εκφράσει διαφορετική άποψη. Η κυρίαρχη γνώμη και στη θεωρία είναι ότι πρόκειται για περιοριστική αναφορά σε αναπαραγωγή, αλλά σε φυσικό αντίγραφο. Ωραία, περνάμε στην επόμενη. Τι γίνεται με τα πνευματικά δικαιώματα σε περίπτωση οπτικοακουστικής παραγωγής, στην περίπτωση που δεν υπάρχει χορηγία ή εταιρεία παραγωγής που να τη χρηματοδοτεί? Το οπτικοακουστικό έργο το οποίο φτιάχνω εγώ, εάν δεν υπάρχει κανένας και το φτιάχνω εγώ, εγώ είμαι ο δημιουργός. Εάν τώρα έχω ερμηνευτές εκτελεστές, περαιτέρω συγγραφείς κτλ., πρέπει να φροντίσει με άδειες να έχω μαζέψει όλα τα δικαιώματά τους. Τεκμέρεται ο σκηνοθέτης ότι είναι ο δημιουργός. Ωραία. Το τρέχω λίγο γιατί μάλλον χρειάζεται να κλείσουμε την πλατφόρμα σε 2 λεπτά. Είναι το άρθρο 9 του 21-21. Mm-hmm. Ωραία. Αν έχει λήξει το εμπάργκο μιας δημοσίευσης, με ποιους όρους μπορεί να αναδημοσιευτεί ως μέρος βιβλίου? Πρέπει να δείτε με ποιους όρους. Τους όρους αυτούς τους καθορίζει το αποθετήριο που έχει τον έλεγχο του εμπάργκο. Συνήθως το γράφει. Δηλαδή, λες ότι μετά από αυτό το διάστημα θα βγει με αυτή την άδεια. Εάν δεν είναι σαφές ή αν δεν αναγράφεται, πρέπει να πάτε στον συγγραφέα. Δεν ξέρω αν έχουμε στο chat κάποιες. Να πω ότι ναι, δυστυχώς θα πρέπει να κλείσουμε. Είμαστε ήδη μισή ώρα παραπάνω. Γιατί από το project δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτή τη στιγμή. Έχω δεσμευτεί αυτή την εβδομάδα να κάνω ένα review. Δεν το έχω δει. Δεν το ξέρω να το απαντήσω. Πιθανότατα θα δίνουν εμπιστευτικές πληροφορίες, ναι, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αλλά δεν το ξέρω. Πρέπει να το διαβάσω. Μια έχω πρόβλημα. Ωραία. Να διάβασα. Ούτως ή άλλως θα έχουμε χρόνο να απαντηθούν και γραπτώς όλες αυτές οι ερωτήσεις. Θα τις βάλουμε και θα τις διαμοιράσουμε μετά μαζί σας, όπως κάνουμε συνήθως. Οπότε, πρόεδρε μου, μπορείς να το σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν σας ξαναδούμε, καλό καλοκαίρι σε όλους. Το χάρηκα πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους. Καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια. Χαίρετε. Γεια σας.